Να το ρυθμίσω δαμέ, σε κάμω invite. Δεν ξεριάζει, μας κάνει, εντάξει. Invite, παλό invite. Μπήκες. Ωραίος, ωραίος. Τέλειο. Λοιπόν, θα σας ακούω από το Instagram. Μιλάμε ένα-δύο ρε Ωραία, χιλιάς εδώ. Νίκο. Τώρα Ωραίος. ακούς, ακούμε. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Το λοιπόν με φτιά, για όσο μέσα σε να μπουν σήμερα είναι ένα live με έναν άνθρωπο τον οποίο παρακολουθούσα καιρό στο Instagram. Δεν είχα ακριβώς καταλάβει τι κάνει. Δεν ήθελα να μου πολλά το υλικό σου. Δηλαδή, και οι απόψεις που έβαλες και τα πώς σου, η δουλειά σου, άρεσε μου πάρα πολλά. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σε ένα καφέ εντελώς τυχαία, κανένα φορά που λαλούμε ένα. Να μιλάτε το Coffee Island στην Λεμεσό, ε. Στη Λεμεσό, σωστά, σωστά. Μπράβο, Coffee Island στην Λεμεσό. Και ήπια την ευκαιρία, λαλά του Αχιλέα, έναν τιμή μου να σε βάλω να μιλήσουμε. Εγώ προσωπικά κάνω live, διότι θέλω να βοηθήσω πραγματικά την νεολαία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια, στη δική μου την αντίληψη, παρακμία αξιών. Λίγο έτσι είμαστε χαμένοι ή προβληματισμένοι να πω. Έχουμε πολλές ευκαιρίες επαγγελματικές, αλλά είμαστε λίγο έτσι συγχυσμένοι. Είναι και πιο γρήγοροι οι ρυθμοί. Νομίζω να έχεις πολλές λύσεις, να αρέσει στους μητσούς. Όταν λέω μητσού, εντάξει, ενώ 13 μέχρι 18 χρονών, μετά 18 φεύγεις από σπίτι, κάποιοι πας στρατό, κάποιοι πας να σπουδάσουν. Το λοιπόν, Αχιλέα, εμελέτησα σε ρε φίλε, λοιπόν, πάνω κάτω. Το λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγα πράγματα ρε φίλε, για το προφάιλ σου, δηλαδή, Director of Island of Man Academy, τι είναι τούτο, για ξέρω γιατί μου παίρνουν μέτρα. Ακριβώς. Ουσιαστικά είμαι διευθυντής εκπαίδευσης του Island of Man Academy, όπου δημιουργός είναι ο Νικόλας Σμυρνάκης, ο συγγραφέας. Σκοπός μας ως φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί στα ελληνικά, είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στο σκοπό της ζωής τους και να τους εξοπλίσουμε με τα απαραίτητα μέσα και τεχνικές, έτσι ώστε να το υλοποιήσουν αυτό. Αυτό γίνεται μέσα από σεμινάρια, μέσα από εκπαιδεύσεις, μέσω της Ακαδημίας εβδομαδιαίες, group coaching, ευρέως γνωστό, είτε σε προσωπικό επίπεδο διαδικτυακά ή διαζώσεις. Ανάλογα δηλαδή το τι θέλει ο καθένας και σε επιχειρήσεις, οργανισμούς. Οπότε αυτό κάνουμε. Okay, Και άρα βοηθάει όλη την είστε εκπαίδευση. Μαζί. Ακριβώς. Ναι. Όσοι δεν ξέρουν τον Νικόλα, εγώ είδα έχει κάποια ωραία βιβλία ο Νικόλας. Ξεκίνησα να είναι το τέτοιο ακόμα. Νομίζω ο τίτλος ήταν κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς, η ευτυχία βρισκόταν έτσι. Η ευτυχία κρυβόταν στο κομωδίνο μου. Μπράβο, η ευτυχία στο κομωδίνο μου. Μπράβο, είχε πολλά ωραία. Σε βιβλίο που ενώ θυμάζει μια φορά, σου να ξαναθιάσεις και τρεις φορές για να κάνεις αναθύμιση του τι εγκατάλαβες. Ναι, λέω μου θυμάζεις μια φορά, εντάξει, θα ξαναθιάσω. Ήταν πολλά ρόντε λίγο. Μάλιστα. Creator Learning of Solve It Show. Ωραία. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα project δικό μου που έχω δημιουργήσει. Περισσότερο έχει δουλέψει διαδικτυακά τώρα λόγω της κατάστασης με τον ιό. Αλλά ο σκοπός αυτού του show που ελπίζω σύντομα, σκέφτομαι τώρα για τέλη Σεπτεμβρίου, θα δούμε ανάλογα και με τις συνθήκες, είναι να βοηθήσω τους ανθρώπους μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση στο να βρουν μια λύση σε ένα από τα προβλήματά τους. Δηλαδή δεν τους κάνουμε εκπαίδευση όπως κάνουμε στα σεμινάρια, αλλά τους βοηθάμε μέσα από παιχνίδια, μέσα από διάφορες εκπλήξεις που έχω μέσα. Έχει μουσική, έχει θέατρο, έχει έτσι διάφορα πραγματάκια. Θέλω να σε διακόψω. Να σε διακόψω. Φίλε, είδα πολλά τα θέατρα που έκανες και έκανες κάτι τσί από μιμήσεις του Σάκη. Ήταν πολλά ωραία, ρε φίλε. Είδα ο Σάκη, ρε φίλε. Έφυγε το δεύτερο, ρε Σάκη. Ήταν πολλά ωραία. Ασχολήθηκε. Είναι ένα σκετσάκι, ας το πούμε, του Solve It Show, που είναι το πώς αντιγράφω τους ανθρώπους που έχουν τα αποτελέσματα που θέλω. Αυτό ναι. Γίνεται με, το κάνω, ας πούμε, με το Your Face Sounds Familiar, που είναι αστείο, δεν το κάνουμε έτσι στην πραγματικότητα, δηλαδή να αντιγράφουμε αυτό που θαυμάζουμε, αλλά
αν θέλουμε να αυξήσουμε τα αποτελέσματά μας, είναι σημαντικό αυτούς που θαυμάζουμε και είναι οι καλύτεροι στον τομέα μας να πάρουμε στοιχεία από αυτούς, να δούμε τι κάνουν, να το μοντελοποιήσουμε όπως το λέμε εμείς στο Island of Man Philosophy, παίρνοντας τα δυνατά τους στοιχεία και να βάλουμε τον εαυτό μας, τη δική μας αλήθεια, το δικό μας, τον αχιλλέα δηλαδή μέσα σε αυτό. Δηλαδή δεν θέλουμε να τραγουδάει, αν πάρουμε παράδειγμα τώρα τον Σάκη Ρουβά. Ωραία, δεν θέλω να τραγουδάω Σάκη Ρουβά και να ακούγομαι Σάκη Ρουβά. Θέλω να τραγουδάω Σάκη Ρουβά, αλλά να βάλω την ταυτότητα του αχιλλέα. Φίλε, εγώ θέλω να τραγουδώ Σάκη Ρουβά, αλλά να φαίνομαι σαν Σάκη Ρουβά. Αυτό είναι η μίμηση. Οκ, okay, είναι κάτι άλλο. Είναι συμφωνώματι, είναι πολλά ωραία τούτο. Δηλαδή να βλέπει κάποιον που έφτασε και έκαμε και κάνει κάποια πράγματα που θέλει να κάνεις και εσύ, χωρίς να τον αντιγράφεις, αλλά να πιάνει στοιχεία για να μπορείς να τα ενσωματώσεις, να τα αφομοιώσεις πάνω σου. Πολλά ωραία του. Μάλιστα. Okay. Άρα είναι πιο διασκεδαστικό το show. Μπαίνει λίγο το φαν μέσα το παιχνίδι. Στο ακριβώς, δικό σου. Ακριβώς. Okay. Άρα κάνω και τα δύο, ξέρεις. Ωραίος. Performer λέει. Performer. Τι εννοούμε όταν λέμε performer? Αυτό ουσιαστικά το Solve It Show είναι ένα είδος performance. Δηλαδή παρουσίασης, παράστασης που, ξέρεις, το performance είναι, είχε γίνει, αυτό είχε δημιουργηθεί στα μέσα του 19ου αιώνα, όπου οι καλλιτέχνες ήθελαν να δείξουν μια δήλωσή τους με κάτι που έκαναν. Δεν είναι απαραίτητο να ήταν ζωγράφοι, να ήταν τραγουδιστές. Μπορεί οποιοσδήποτε να είναι performer, και απλά κάνοντας κάτι μέσα από αυτό που παρουσιάζει, δίνει μια δήλωση, δίνει ένα μήνυμα στον κόσμο, ένα art statement λέγεται στα αγγλικά. Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι ένα συνδυασμός στο Solve It Show αυτό, που δίνω το δικό μου μήνυμα στον κόσμο, που αυτό που σου είπα είναι ότι θέλουμε να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν λύση στο πρόβλημά τους, να τους καθοδηγήσει να βρουν μόνοι τους λύση, γιατί εμείς δεν μπορούμε να συμβουλεύσουμε κανέναν το τι θα κάνει, δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το performing που γίνεται εκεί, να πάρει κάποιες απαντήσεις μέσα. Αυτό ουσιαστικά είναι που θέλουμε να κάνουμε εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Για να σε βρει κάποιος, εσύ είσαι στο site σου, το www.successcoaching.gr. Άρα αν κάποιος θα δουλέψει μαζί σου, θα μπει στο site σου, θα πάει στα contacts και σου επικοινωνήσει μαζί σου. Ναι, μπορεί να κάνει μια αίτηση, είτε να μου στείλει προσωπικό μήνυμα στο Instagram, ό,τι θέλει. Υπάρχει όριο ηλικία. Μια σε κοιτάζω στο Facebook, μια στο Instagram, πρέπει να σταματήσω να κοιτάζω μια κάμερα. Το Instagram είναι συγκεκριμένο. Ναι, βλέπω το Instagram και εγώ για να σε βλέπω σένα. Οκ, για πες. Υπάρχει κάποιο όριο ηλικία, αδερφή, διότι ξέρεις, η σπίθα του να βελτιωθεί και ξέρω συνήθως μπορεί να είναι και στα 70, στα 80, στα 90 χρόνια. Αλλά συνήθως είναι πιο νεαροί που έτσι θέλουν να κάνουν πράγματα, να προχωρήσουν. Υπάρχει κάποιο όριο ηλικία, δηλαδή πρέπει να περάσει κάποιος στα 18 για να δουλέψει μαζί σου? Για μας η προσωπική ανάπτυξη δεν έχει όριο ηλικίας. Και αυτό που λέμε πολλές φορές, γιατί και εγώ στην προσωπική ανάπτυξη, Αντρέα, μου μπήκα στα 28 μου. Εντάξει, έχω δει. Ναι, ένα ερωτήσει, ένα ερωτήσει. Είχα πάει διάφορες εκπαιδεύσεις, αλλά προσωπική ανάπτυξη με τον όρο προσωπική ανάπτυξη σεμινάριο workshop δεν είχα κάνει αυτά τα 28, 26, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Είχα κάνει άλλα πράγματα. Οπότε αν αυτά τα διδασκόμουν στο σχολείο, σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε άνθρωποι που εκπαιδεύω ανθρώπους που είναι πολύ μεγαλύτεροι από μένα και μου λένε να μην το ήξερα πριν τόσα χρόνια. Δηλαδή από όλους ακούγεται αυτό. Εντάξει, το σημαντικό είναι να μπει σε αυτό το ταξίδι, ό,τι ηλικία και να είσαι, να μην σκέφτεσαι το τι δεν έκανα, αλλά το να μπορείς κάθε μέρα να λαμβάνεις τις γνώσεις που χρειάζεσαι για να πας πιο κοντά στους στόχους σου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ό,τι ηλικία και αν είναι ο καθένας. Το παρελθόν δεν αλλάζει. Σημασία έχει οι πράξεις του παρόντος που κάνω τώρα, αυτές έχουν σημασία, γιατί αυτές θα ορίσουν το μέλλον μου από εδώ και πέρα. Τέλεια. Φίλε, η εικόνα σου είναι πολύ καλή για κάποιο λόγο στο Instagram. Μπορεί να εσάσουμε λίγο. Σαν και στο Facebook είσαι βόμβα. Εντάξει, πρόσεξες το ότι έκανα και εγώ το κούρεμα για να κάνω ατάπα στο κούρεμα του καλεσμένου. Ναι, για να είμαστε το ίδιο. Κοίτα, είμαι με 4G στο Instagram για να μην πω, δεν πήγαμε Wi-Fi στο Instagram για να μην έχω τις διακοπές. Να πειράζει το ένα Wi-Fi το άλλο. Ναι, αλλά για κάποιο λόγο είναι πολλά.
Ναι, φαίνεται καθόλου το πρόσωπο, δηλαδή η Έζο Φοντέγια, αν και μπορούμε εγώ τον να το βλέπω καθαρό αλλάξουμε. παρόλα αυτά. Ναι, Είσαι σε εγώ, το βλέπω. Βλέπεις καθαρό το πρόσωπο σου στο Instagram. Ναι, δεν ξέρω. Εσείς μας ακούτε καλά, παιδιά, το βλέπω δεν το να λάπτο. δούμε έτσι τους καλεσμένους μας. Ναι, Μας να μας πει βλέπετε κάποιος από καλά. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Καλησπέρα σας, δεν πήγαν να μας πούν κάτι, γιατί εγώ έβλεπω ούτε από το λάπτο μου φαίνεται για ζωφό, δηλαδή δεν κανένας φαίνεται. Να μας πούσει αν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω στα settings. Όχι, δεν είναι καθόλου καλή εικόνα. Ναι, ναι. Okay. Ίσως θέλει refresh, που το Facebook πάντως είναι τέλεια. Ή αν μπορείς να βάλεις Wi-Fi έναν πιο αργό. Τώρα έφερε τίποτε. Ναι. Τώρα Αχίλα, ξαναμπες και λογικά τώρα θα είναι μια χαρά. Τώρα θέλει ένα refresh. Ένα λεπτό να σε ξαναβάλω. Λοιπόν. Έκανα σου invite, Αχιλέα. Έλα, Αχιλέα, ακούς με. Ένα λεπτό, ρε φίλε, φύγαμε τον ήχο. Λοιπόν, έλα, ακούς με. Α, τέλεια, πάμε τώρα, η βράδο. Πρέπει να κάνεις accept enable. Άρα, το κάνω σε τώρα, invite Αχιλλέα. Πάμε να δούμε τώρα, να μου κάνει, γυρίζει ο τροχός. Ένα λεπτό, ακούω σε μια χαρά, απλά εμφανιστήκε η εικόνα στο Instagram. Ένα λεπτό να δούμε, αν εμφανιστεί. Αρκεί πολλά να μπει, ακόμα να μπει. Εσύ να εμφανιστήκε στο Αχιλλέα, εικόνα. Πάμε ξανά, πάμε να σε ξαναβάλω. Να σου στείλω εγώ request. Λοιπόν, στέλνω σου request. Γεια σου, Λίνα. Λοιπόν, πάμε. Το βγάλα το Wi-Fi, Ανδρέα μου, γιατί με το Wi-Fi είναι χειρότερα. Τουλάχιστον τώρα είμαι live με το 4G. Άρα, okay. Ωραία, τώρα φαίνεσαι πολλά καλά, ρε φίλια. Αν και σπάζει όπως το παζό λίγο να σου, αλλά έχουμε έτσι όσο πιο καλά γίνεται και εμπειράσει. Okay. Το, λοιπόν, έτσι αγιούνται την ουσία που να πιάσουμε. Αν και εντάξει, να σίγουρα καλύτερα να φαίνεται και το πρόσωπο σου. Πάλε μάγκωσε, εντάξει. Δεν φαίνομαι. Εγώ σε βλέπω μια χαρά και σε ακούω, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ακούω πάρα πολλά καλά. Απλά δεν φαίνεσαι στο Instagram. Είναι θολή εικόνα πάρα πολλά στο Instagram. Σε ειστεί να μπω. Ναι, πες με εγώ. Είναι κρίμα νομίζω. Αν και την ουσία μου και είναι κρίμα να φαίνεται. Σαν πως και μιλώ σε φάντασμα. Pixels. Μάλιστα, pixels. Και ας το χρόνο σου, ρε φίλε, μόλις είσαι έτοιμος.
Φίλε, άκοψε το Facebook. Εντάξει, άκοψε το Facebook. Πιάνει πολύ, είναι... Νίμπαστο, οκ, okay, εντάξει. Πάει στο Facebook, πάει να πάει στο Instagram. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Έλα, έλα. Ωραία. Καλύτερα. Τώρα φαίνεσαι καλύτερα. Κάνει λίγο έτσι ζωφό. Α, τώρα μια χαρά εδώ. Τώρα είσαι πιο καθαρό. Εντάξει, κόψαμε το Facebook που τουλάχιστον είναι okay. Τέλεια, 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 τέλεια. Να τώρα φαίνεσαι high high definition. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Πού έμειναμε, είπαμε το site σου, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αν θέλει κάποιον να δουλεύσει μαζί σου, δεν μπορεί να λάβεις έναν μαθητή του λυκείου, ας πούμε. Που για πανκύπριες ναι, και... Με τη σύνεση των γονιών του, αν είναι ανήλικος. Ναι, σίγουρα, όταν κάποιος είναι... Ναι, εννοείται. Έτσι όμως είχαμε εντύπωση, ρε φίλε, επειδή είναι η ιστορία σου, εγώ κατάγομαι που η οικογένεια που έχουν πολλούς στρατιωτικούς και αστυνομικούς και τυχαίνει οι δύο κολλητοί μου να είναι αθυπολοχαοί και σε έναν χρόνο θα γίνουν υπολοχαοί. Έκαμε εντύπωση το ότι ήσουν υπολοχαγός και ξέρουμε στην Κυπέρα, ξέρουμε ότι είναι πολλά καλός ο μισθός, είναι πάνω των 2.000 να είσαι υπολοχαγός. Πολλά καλά λεφτά, πιάνεις την απόφαση σε ηλικία 28 χρονών. Ναι, 28. 28 χρόνια πιάνεις την απόφαση να φύγεις το στρατό σε μια πολλά καλή θέση και να ακολουθείς το που ακολουθείς τώρα. Ναι, είναι, φίλε, είναι ρίσκο και το ρίσκο είναι δύσκολο στη ζωή. Οι άνθρωποι γενικά φοβούνται το ρίσκο πάρα πολλά. Διότι είναι και μόνοι κινδύνους. Αντρέα μου, ξέρεις τι είναι ρίσκο για μένα σε αυτή τη ζωή. Να μην κυνηγήσεις ποτέ τα όνειρά σου. Να μην κυνηγήσεις ποτέ αυτό που αγαπάς. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο ρίσκο. Γιατί ρισκάρεις όλη σου τη ζωή να είσαι δυστυχισμένος. Να μην είσαι καλά μέσα σου. Ξέρεις τι. Εξωτερικά, όταν έφυγα από το στρατό, πολλοί συγγενείς μου, φίλοι, έβλεπαν έναν άνθρωπο που είχε τρία αμάξια, που έπαιρνε ένα πολύ καλό εισόδημα το μήνα, πάνω από 2.000, που αυτή η κλίμακα στην Κύπρο είναι υψηλή. Έβλεπαν όμως με τα μάτια που έχουμε στο κεφάλι. Ξέρεις, αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους δεν είναι τα μάτια που έχουμε στο κεφάλι, είναι τα μάτια της ψυχής. Είναι να βλέπουμε μέσα μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι, και μου αρέσει, το λέει πάρα πολύ όμορφα ο Νικόλας Σμυρνάκης, ζουν τον ψυχοπνευματικό θάνατο. Ο βιολογικός θάνατος είναι μία φορά. Ο ψυχοπνευματικός είναι κάθε μέρα. Και αν κάθε μέρα πεθαίνεις, είναι χειρότερα από το όταν θα πεθάνεις βιολογικά μία φορά. Γιατί όταν πεθάνεις βιολογικά, δεν ξέρεις και τι γίνεται μετά, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα δείξει όταν θα συμβεί. Ξέρεις, για να καταλάβεις τη ζωή, πρέπει να καταλάβεις το θάνατο. Πρέπει να καταλάβεις ότι κάποια στιγμή η ζωή τελειώνει. Πολλοί άνθρωποι ζουν, λες και θα ζουν για πάντα. Όταν το καταλάβεις αυτό, λοιπόν, βλέπεις από μια διαφορετική οπτική τα πράγματα πια. Και λες, ρε φίλε, μήπως πρέπει να δράσω γρήγορα και να μην περιμένω να γίνω 65 χρόνια να πάρω σύνταξη για να ηρεμήσω, αλλά να βρω πώς στα 25 μου, στα 22 μου θα είμαι καλά. Δεν λέω, θα χρειαστούν κάποιες θυσίες, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε γι' αυτό, για να πετύχω πράγματα, αλλά να πετύχω πράγματα που πραγματικά αξίζουν. Αυτό έχει σημασία. Φίλε, δεν ξέρω να σου απάντησα. Κατανοώ σε πλήρως. Εγώ θα συμπληρώσω για άσχημα λέω τα πράγματα πώς έχουν. Εγώ είχα πάει στο στρατό και έκανα 2 χρόνια, αν και για σένα η συνέντευξη, να το δω το ότι πήγα 2 χρόνια δοκίμως. Είχα έτσι πολλά πατριωτικά ιδανικά όταν μπήκα μέσα, κατά από προσφυγική οικογένεια. Μπορώ να πω ότι είναι πολλά άλλοι άνθρωποι στο στρατό του οποίου θαύμασα. Διότι ο στρατό για μένα είναι λειτουργήμα. Υπάρχει ένα όραμα. Υπάρχει ο στρατό για να θέλουμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα μα και να προσέχουμε την πατρίδα μα που εγώ δεν το πράγμα δεν το είδα. Είδα πολλού ανθρώπου που πάνε μισοφόρου και δεν μου άρεσε τούτο. Όπω και να έχει. Να σε διακόψω, Βίτιβε, σε αυτό γιατί είναι σημαντικό αυτό που λε να συμπληρώσω. Ο λόγο που μπήκα στο στρατό ήταν αυτό. Για να υπηρετήσω την πατρίδα μου, για τα ιδανικά μου, για του προγόνου μα, για τον παππού μου που τον είχαν πιάσει εχμάλωτο οι Τούρκοι και μεγάλωσα με αυτέ τι ιστορίε. Ωραία. Αλλά όταν κατάλαβα αυτό που λες ότι έμπαινα στη ρουτίνα και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε,
δεν μου άρεσε πια αυτό το πράγμα, δεν ήθελα να είμαι εκεί για τα χρήματα, τότε έφυγε, τότε αποσύρθηκα. Δηλαδή δεν ήθελα άλλο να το κάνω αυτό. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Πολλά ωραία του που είπες. Θέλω να πω, όταν λέμε, σήμερα το θέμα μας, καταρχήν και πάλι το θέμα μας. Σήμερα το θέμα, δεν και όσο είστε μέσα και όσο θα παρακολουθήσετε μετά, είναι γιατί δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Καταρχήν να ορίσουμε, τι εννοούμε στόχος. Στόχος είναι, να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Είναι να χτυπάω με τα βέλη, με το τόξο, ένα στόχο, να φέρω ένα αποτέλεσμα που θέλω, δηλαδή να φτάσω στο κέντρο του στόχου. Άρα δηλαδή να χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις, αν αυτό είναι τόξο ή αν είναι κάτι άλλο, μπάλα του ποδοσφαίρου ας πούμε, και ο στόχος μου είναι να βάλω τον γκολ, να χρησιμοποιήσω όλους τους σπόρους που έχω μέσα μου, όλα αυτά που είναι στη διάθεσή μου, τέλος πάντων, να το πω με απλά λόγια, για να πετύχω αυτό που θέλω ως αποτέλεσμα. Ωραία. Αν δεν έχω στόχο, εκεί τώρα ξεκινάει το θέμα, αν δεν έχω στόχο, είναι σαν να παίζω σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μπάλα χωρίς goal post. Και ποιο είναι το νόημα? Δηλαδή, όσο καλός ποδοσφαιριστής και να είμαι, πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή παίζουν ωραία τη ζωή. Κάνουν τρίπλες, πετάνε την μπάλα στον αέρα, κεφαγές, αλλά όταν δεν βάζεις goal, όταν δεν έχεις στόχο λοιπόν και κάνεις κύκλους, 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 κάποια στιγμή κουράζεσαι. Άρα δεν έχει σημασία πόσο καλός είσαι. Σημασία έχει να κινείσαι προς μια κατεύθυνση και να χρησιμοποιήσεις αυτές τις ικανότητές σου στο να φέρεις ένα αποτέλεσμα που για σένα, όχι αποτέλεσμα για να το δει ο κόσμος, αλλά για σένα είναι σημαντικό και σε κάνει χαρούμενο ουσιαστικά. Μάλιστα. Άρα εμείς τώρα εφέσαμε τι σημαίνει στόχος. Όταν οριοθετούμε ένα στόχο, έχει μια ευθεία γραμμή, ούτε ένας δρόμος ομάλος. Υπάρχουν σκαλοπάτια, υπάρχουν συγκούρβες και πάει. Τι θα έλεγε, ειδικά οι μεγάλοι στόχοι, δεν έχουν μόνο κούρβες, έχουν πάνω, έχουν κάτω, δεξιά, αριστερά, πετάς, πέφτεις. Εσύ τι πιστεύεις είναι το μυστικό της επίτευξης μεγάλο στόχο? Στόχος μου τώρα είναι ένας που είναι να χάσω 10 κιλά το καλοκαίρι. Ο άλλος βάλε στόχο να πάει στην NASA. Έχω μια Κυπρέα τώρα, η οποία θυκευάζει και θα είναι η πρώτη αστροναύτης, λέει, στην... Πάει για την NASA. Okay. Ναι. Δεν υπάρχει μυστικό. Το μυστικό του μυστικού είναι ότι δεν υπάρχει μυστικό. Το μυστικό. Λοιπόν, είναι καμιά φορά, ξέρεις, τα πράγματα μπροστά μας, απλά εμείς δεν τα βλέπουμε. Σου έχει τύχει ποτέ να είναι μπροστά πολύ κοντά κάτι, αλλά να μην το βλέπεις, επειδή δεν κάνεις τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για να το βρεις. Δεν ψάχνεις τα πάντα δηλαδή. Ενώ εκεί είναι πάρα πολύ κοντά σου. Μπορεί να είναι δίπλα στον καναπέ, έπεσε ας πούμε το πορτοφόλι σου από πίσω από το μαξιλάρι. Το μυστικό είναι λοιπόν να παραμείνεις πιστός σε αυτό το στόχο και να προχωράς μπροστά. Ένας από τους λόγους που έδωσες τίτλο στο σημερινό live, γιατί δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας, ένας από τους λόγους αυτούς είναι γιατί δενόμαστε συναισθηματικά με την αποτυχία, θεωρούμε δηλαδή μια προσπάθεια που θα κάνουμε ότι έχουμε αποτύχει και σταματάμε. Και δεν είμαστε συστηματικοί. Πάντα κάτι συμβαίνει. Ξέρεις, με παίρνουν πολλοί άνθρωποι τηλέφωνο, μου λένε ναι, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω το άλλο, αλλά αυτή την περίοδο βαφτίζω το παιδί μου. Μετά από 3 μήνες, αυτή την περίοδο, ξέρεις, τα πράγματα στη δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν έχω πολύ χρόνο. Μετά το Σεπτέμβριο συμβαίνει κάτι άλλο. Μετά συμβαίνει κάτι άλλο. Οπότε αφήνουν το στόχο. Κάποια στιγμή αποφασίζουν Γενάρη του 2022 να θέσουμε τους στόχους μας και να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα για να πετύχουμε το σκοπό μας. Κάνουμε 15 μέρες, σταματάμε. Το ίδιο δεν κάνουμε και με τη διατροφή και τη γυμναστική. Έτσι είναι τα πάντα. Χρειάζεται να είσαι συστηματικός. Να μην σταματάς και όταν συμβεί αυτό που λες, μια δυσκολία, ένα εμπόδιο, να μην δεθείς συναισθηματικά με αυτό, γιατί είναι ο δρόμος για να φτάσεις εκεί. Αν δεν υπήρχαν, μου αρέσει κάτι που λέει ο Νικόλας Σβερνάκης στο επιτυχία και στο κομμωδίνο μου. Αν δεν υπήρχαν τα εμπόδια, όλοι θα πετύχαιναν τα πάντα. Φαντάσου να ζούσαμε σε έναν τέτοιο κόσμο. Κανείς δεν θα ξεχώριζε. Τραγικό. Ποιο είναι το νόημα αν δεν ξεχωρίζουμε στο ποιοι άνθρωποι ξεπερνάνε τα εμπόδια και ποιοι όχι? Και αυτό είναι που κάνει, που δίνει και νόημα στη ζωή. Ένας Ολυμπιονίκης, όταν παίρνει χρυσό μετάλλιο και τον θαυμάζουμε όλοι και τον θεωρούμε ήρωα της χώρας μας, γιατί έκανε κάτι
που δεν έκαναν όλοι οι υπόλοιποι, που ξεπέρασε όλα τα εμπόδια. Και εμείς θέλουμε να γίνουμε Ολυμπιονίκες της δικής μας ζωής, χωρίς να ξεπεράσουμε κανένα εμπόδιο. Και χωρίς να περάσουμε δυσκολίες για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Ξέρεις, μ' αρέσει μια φράση που την είχα ακούσει κάπου που λέει «Καλωσορίσατε και καλωσορίζουμε και τους καλεσμένους μας όλους στον πλανήτη Γη, που τα πράγματα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο». Όσο πιο γρήγορα παίξεις με τους κανόνες, λοιπόν, τόσο πιο εύκολα θα έρθεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Πρέπει να ξέρεις τους κανόνες. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να ξέρεις τους κανόνες ότι αν χτυπήσω ένα ποδοσφαιριστή με τον αγώνα θα φάω κόκκινη κάρτα. Αν δεν παίζεις με τους κανόνες, έχεις πρόβλημα. Και πάλι να είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Γιατί θα φας κόκκινη. Και τελειώνει το παιχνίδι. Αθηνά μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν έχω χρόνο να σου απαντήσω, είδες. Για πες. Θα κρατήσω ένα χιλιάδο που πες ότι πρέπει να πιένεις με σύστημα, δηλαδή είσαι συστηματικός. Του τον είχε μου το πει, εγώ πιστεύω πολλά στο Θεό, πιστεύω στην Ορθόδοξη πίστη. Είχα γνωρίσει έναν Ρώσο που ήταν πριν κανά δύο μήνες, ο οποίος μου λέει, τι όμως θα μάθω στην Ορθόδοξη πίστη, είναι ότι προχωρούμε με σύστημα, όχι σαλάτα, λάλη μου, όχι σαλάτα. Διότι η σαλάτα ξέρεις, έχει αγκουράκι και ντομάτα, και... ενώ όταν προχωράς σαν σαλάτα, δηλαδή δεν έχεις πράσει την ευθεία, θέλω να το κάνω τούτον, όπως έκανα και εγώ για πολλά χρόνια, ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ασχοληθεί με πολλά πράγματα, εμείς και στάσιμος, αλλά αν προχωράς στην επίτευξη του μεγάλου του στόχου, να προχωράς πολλά σιγά 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 σιγά. Και ξέρεις μου το πεις στο καφέ, μου λες πρέπει να το έχεις, πρέπει να έχεις έναν έτσι, και που ζάμε έτσι, εντάξει, ένα πιένεις και λίγο έτσι, αλλά πρέπει να έγινε το φόκους σου. Άρα εσύ, από ό,τι κατάλαβα, βοηθάς, έρχεται κάποιος που είχε ένας επιχειρηματίας, να δούμε ένα παραδείγμα. Ένας επιχειρηματίας έχει πάρει εμπιεστική δουλειά. Έχει ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, μια επιχείρηση. Και έχει πάρα πολλή οικογένεια κάτω. Έρχεται σε εσένα και βάλεις τον οριοθετάς του κάποια πράγματα, πώς θα τα βάλεις σε τάξη για να προχωρήσει. Και αυτό. Και ουσιαστικά θέτουμε τους στόχους μας. Δηλαδή του λέω, ωραία, ποιος είναι ο στόχος σου. Τι θες να... Μάγκωσε. Έχει μαγκώσει το κινητό. Για λεπτό να μην τα έδιεδε. Περιμένουν τον Αχιλέα να ξεμαγκώσει ο κινητό. Έλα, εντάξει. Είμαστε πίσω. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν. Ακούς καλά. Ακούω μια χαρά, τέλεια. Ωραία. Δεν θυμάμαι τι έλεγα, αλλά θα το επαναφέρω. Λοιπόν, αν εσύ ξεκινήσεις με ένα αμάξι, είσαι πάρα πολύ καλός οδηγός, έχεις ένα εκπληκτικό αμάξι, ας το πούμε ταξί, ρε παιδί μου, και δεν έχεις κάποιο προορισμό. Όσο καλό και να είναι το ταξί σου, όσο καλός οδηγός και να είσαι, πού θα πας, δηλαδή κάποια στιγμή θα κάνεις κύκλους μέσα στην πόλη, κάποια στιγμή θα κουραστείς, δηλαδή δεν έχει νόημα όλο αυτό. Και δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει έχω προχωρήσει, δεν έχω προχωρήσει, τι σημαίνει για μένα αυτή η μέρα που πέρασε, ποιο είναι το αποτέλεσμά της. Και πάω τώρα να το συνδέσω με αυτό που έλεγες πριν, άρα δεν υπάρχει πρόοδος. Αυτό ήταν το παράδειγμα που έδωσες πριν, είναι ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Και η πρόοδος, σε σχέση με τη δική μας φιλοσοφία, είναι μια ανώτερη ανάγκη του ανθρώπου. Πάρα πολύ σημαντική. Που οι άνθρωποι, θέλοντας να εκπληρώσουν αυτή τους την ανάγκη, ξέρεις τι κάνουν, κάνουν πολλά πράγματα. Ή κάνουν πράγματα για να γεμίσουν τις ώρες τους, για να νιώθουν ότι προοδεύουν. Πολλοί είναι σε σχέσεις που δεν τα πάνε καλά και για να προοδεύσει η σχέση τους, τσακώνονται, γιατί μέσα από ένα τσακωμό πρέπει να πάω να βρω τη λύση. Άρα... προοδεύω μέσα από αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι εκπληρώνουν αυτή την ανάγκη της πρόοδου με μη παραγωγικό τρόπο που δεν τους πάει στους στόχους τους, που δεν τους πάει εκεί που θέλουν στη ζωή τους. Νιώθουν ότι την εκπληρώνουν, αλλά ψεύδο προοδεύουν. Θεωρώ ότι εμένα μου έκανε μεγάλο κλικ αυτό όταν το έμαθα, δηλαδή όταν μου το είπε ο Νικόλας με τον τρόπο του που το γράφω στο επιτυχία κρούδα στο κομμωδίνο μου πάλι, που λέει ότι πολλοί άνθρωποι για να εκπληρώσουν την ανάγκη της πρόοδου καταστρέφουν τα έτοιμα χτίσματα που έχουν για να έχουν κάτι να νοικοδομούν και να νιώθουν ότι κτίζουν.
Το θέμα όμως δεν είναι να έχω τον πρώτο όροφο να τον χαλάω και να χτίσω τον πρώτο όροφο και μετά να τον ξαναχαλάω. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να πάω στον δεύτερο, να πάω στον τρίτο. Θα με κουράσει όλο αυτό. Μέσα μου ξέρω ότι ψευδοπροδεύω, αλλά το εκπληρώνω με αυτόν τον τρόπο και περνάει η μέρα και λέω εντάξει, κάτι έκανα. Έβαλα άλλο ένα τούβλο να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους αυτό. Είναι στενάχωρο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Θεωρώ ότι όχι γιατί θέλω να διαφημιστώ, αλλά πραγματικά το πιστεύω μέσα από την καρδιά μου ότι προσφέρουμε μεγάλο έργο και γι' αυτό δεν τρέπομαι να το λέω. Γιατί έχω δει ανθρώπους να περνάνε μέσα από αυτή τη διαδικασία και να αλλάζουν τα πάντα στη ζωή τους προς το καλύτερο. Και είναι η αλήθεια μου, το νιώθω και γι' αυτό και το εκφράζω. Με τόσο άνεση. Θέλουμε μικρή μόδο, θέλουμε μικρές, όπως είπες, να επιβραβεύεσαι. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, δεν γνωρίζει άνθρωπο που να κάνει κάτι να με βλέπει πρώτο και να προχωρά αλόβητο, ρε φίλε. Ούτε και ένα δεν γνωρίζα. Ούτε και ένα. Πρέπει σε κάποια φάση και σε μικρά χρονικά ή μεγάλα χρονικά να βλέπεις ότι προχωρείς κάπως σε κάτι. Συγγνώμη που είναι να πω, που είναι το θέμα μας, γιατί δεν καταφέρνουν τους στόχους μας. Ποια πιστεύεις είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια? Συνήθως μέτρα τα εμπόδια. Είναι τρόπο σκέψης μας το εμπόδιο το μεγαλύτερο. Που δεν βοηθεί. Έβαλα λόγω ένα στόχο τώρα, εντάξει. Θέλω να κάνω κάτι μεγάλο. Είμαι αποφασισμένος όμως. Ποια εμπόδια θα είναι τα πιο δύσκολα να υπέρβω? Τι τροχοπέδια θα βρω στον δρόμο? Η Αθηνά λέει να πω την αλήθεια σε αυτό. Πάντα την αλήθεια θα πω, την πανανθρώπινη που γράφει. Φίλε, για μένα, έτσι, με βάση αυτά που έτσι έχω δει με τη μικρή μου εμπειρία, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε... Ωραία, κάτσε, μου ήρθε ένα απόφθεγμα που είχα γράψει παλιά που λέει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο των ανθρώπων είναι να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους. Μόλις τις ανακαλύψουν, όλα αλλάζουν μετά. Αλλά να σου πω τώρα κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε είναι ο φόβος της απόρριψης. Δηλαδή ότι αν δεσμευτούμε για αυτό το στόχο και δεν το πετύχουμε, θα μας θεωρούν όλοι αποτυχημένους ή τέλος πάντων ότι okay, θα με κρίνουν αρνητικά. Και αν το πω ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, τραγουδιστής ή τέλος πάντων ότι θέλω να γίνω και δεν το κάνω τελικά, θα με θεωρούν όλοι ότι είμαι για τα μπάζα που λέγεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Δηλαδή, αν ξέραμε ότι θα πετύχουμε και μας το εγγυόταν κάποιος 100%, όλοι θα το κάναμε. Κοίταξε, ας μιλήσω καλύτερα, φίλε. Την καλύτερη, είσαι μου την πει μια φράση ένας παππού στην Πάτρα που μου δώκει μόνο το λαλί μου, και είσαι μου για θυμούδι. Μη δέχεσαι κριτική, λέει μου, που ανθρώπους που κάνουν λιότερα από λόγους σου. Είπε μου τα καλαμαρίστηκα, αλλά θυμούμε το. Του ήταν το νόημα. Και εγώ σας συμφωνώ πολλά. Δηλαδή, πον καναπέ μου, κρίνω και εγώ. Εντάξει, εγώ για δεχτώ συμβουλή μου κάποιον, πρέπει να ξέρω τι προσπαθεί. Έφταρτη ένας ο οποίος εμπαθητικός και να μου πει, ξέρεις. Άρα εμένα επηρεάζει με η κριτική όταν ξέρω ότι είμαι έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί και ο οποίος πορίζεται προς κάτι όπως πορίζομαι εγώ. Καταλάβεις τι εννοώ. Ενώ τον που λέει εσύ, νομίζω ότι παραπάνω άνθρωποι επηρεάζει τους η κριτική πουλους. Δηλαδή, ο σύλλος του αδομήρα που πάρε μάντα που κάμε σκάμε, πάραμε. Μάν και γίνεται έτσι. Έτσι μπορούμε στη ζωή να μας αγαπούν όλοι και να βγαίνουν όλα καλά. Δεν υπάρχει το πράγμα. Πρέπει να ξεπεράσουμε. Θεωρώ ότι στην εποχή μας, εγώ ρε φίλε, είμαστε λίγο πολλά soft στην κριτική. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Βάρτε ανθρώπους κοντά σας οι οποίοι σας υποστηρίζουν, βρείτε δίκτυα, κάνετε κοινωνικές σχέσεις, αλλά όπου. Βλέπουμε τον Ρονάλντο, Ο μισός ο κόσμος, ας πούμε, μιλούμε για legend, Hall of Famer, παιχταράς, είστε στην Κύπρο, ας πούμε, και με φωνάζαν του ότι έχει πολύ λίχε. Δεν θα κάτσε ασχοληθεί ο Ρονάλντο. Διότι το mindset του εντοπλαλής είναι παίχτης υψηλής αποδόσης, είναι άνθρωπος υψηλού production. Συμβαίνει αυτό. Πάντα, δεν υπάρχει κάποιος, καταρχάς αν μπει στο YouTube, δες όλα τα βίντεο, εντάξει, δεν σου λέω αυτά που έχουν 10 views και 30 και 40, σου μιλάω για 10.000 views και πάνω, έτσι. Γιατί άμα το είδαν 30 άτομα και είναι φίλοι του, okay, δεν θα γράψει κανένας αρνητική κριτική. Αλλά από 10.000 views και πάνω, όλοι έχουν και αρνητική κριτική. Άρα η αρνητική κριτική είναι μέσα στη ζωή. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε. Και δεν είναι ότι δεν αρέσουμε γιατί δεν είμαστε καλοί. Είναι απλά ότι είναι διαφορετικός ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Και είναι πολύ εντάξει αυτό. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι το ίδιο. Ωραία.
Νομίζω ότι πιο ωραία η ζωή, αν εσύ είναι αρνητική κριτική, διότι μαθαίνει και που είναι αρνητική κριτική. Καταλάβει πολλά πράγματα. Μπορεί όμω ένα που σου κάνει αρνητική κριτική να σου πει και κάτι που δεν σκέφτηκε. Το θέμα είναι εσύ να είσαι ανοιχτό, να φιλτράρει αυτά που σου λένε και να κάνει πάλι την μαγική ερώτηση που λέγαμε και πριν. Με πάει στην πρόοδο αυτό που μου είπε, θα με κάνει καλύτερο, θα με βοηθήσει να πάω πιο κοντά στους στόχους μου. Να λοιπόν που πάλι οι στόχοι και αυτά που θέλω να πετύχω είναι η πηξίδα μου που μου απαντάει yes, no, για αυτό που εκλαμβάνω από κάποιον, αν είναι σωστό ή όχι. Και αν θα το υιοθετήσω ουσιαστικά. Οπότε πάλι καταλήγουμε στο ίδιο δηλαδή. Βλέπεις ότι όλα καταλήγουν εκεί, στο ότι πρέπει να έχω τους στόχους μου και να προχωράω μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, να μιλήσω προσωπικά για μένα, αλλά να μιλήσω για προσωπικά για μένα, και όπου με πειράζει παραπάνω, είναι όταν πάω πριν να κάνω, είναι προγραμματιστής, ωραία, και να κάνω μια εργασία ομαδική. Όταν είμαι στην ομάδα σου, ρε φίλε, που είναι άνθρωποι του team σου, ας πούμε, έχεις έναν ο οποίος είναι τοξικός, έχεις άλλον η αρνητική κριτική, και άλλον ο τοξικός, δηλαδή ο παραμικρός, θέλει το μολύβι, είναι έτσι, η ζύγια, γιατί έτσι, δεν έχεις το θετικό να προχωρήσει, και μπορείς, θα σε επηρεάσει. Όταν το βλέπεις κάθε μέρα, αν είναι στο εστίγο, είναι σου πιο δύσκολο. Αν είναι στις σχέσεις σου, ακόμα πιο δύσκολο. So, εγώ και μου να πω η δική μου η άποψη, η δική μου κοσμοθεωρία, άμα έχω έναν, άμα είναι η οικογένεια, άμα είναι εντάξει, που έντσι μη λέγουμε το τούτο. Κάποια εντυχερή, κάποια να τύχει. Έχω μια σχέση υποστηρικτική. Έχω και τρεις φίλους και ομάδα με εντάξει, δεν με ενδιαφέρει η κριτική των άλλων. Ακούω την, σεβαστή, αλλά έχω και τη δική μου άποψη. Έτσι ως σκέφτομαι εγώ. Μάλιστα. Όμως δεν απαντήσαμε. Τι είναι τα δύσκολα, τι είναι τα εμπόδια. Είχε, εγώ θεωρώ ότι ένα εμπόδιο ρε, είναι το να κάνεις compare με τους άλλους. Να συγκρίνεις. Mm-hmm. Να συγκρίνεις. Για πάνω ένα στόχο και συγκρίνω ότι βλέπω όσες που είμαι πιο ψηλά, ίσως που είσαι πιο πολλούς πόρους που μέναν και είχα πιο λίους και άτε να έχω, τους είχα και εγώ. Καταλάβες, πώς το ξεπερνούμε. Αυτό είναι ένα εμπόδιο του μυαλού μας. Δεν είναι εμπόδιο που υπάρχει στην πραγματικότητα. Μα και τα δύσκολα εμπόδια. Και τα δύσκολα εμπόδια του μυαλού. Δύσκολα εμπόδια του μυαλού, κοίταξε να δεις. Εμείς στο Island of Man Philosophy έχουμε τα τρία επίπεδα σύγκρισης. Που αυτά μας βοηθάνε στο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σύγκριση για να μας πάει στην πρόοδο πάλι, για να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι συγκρίνω τον εαυτό μου με τους χειρότερους από εμένα, για να νιώσω ευγνώμων. Okay. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα πιάτο φαγητό και ο άλλος δεν έχει, νιώθω ευγνώμων που έχω αυτό το πιάτο φαγητό. Αν εγώ έχω δουλειά και κάποιος είναι άνεργος, λέω, έχω δουλειά, να είμαι καλά. Ευτυχώς, σκέψου, ο άλλος άνθρωπος είναι άνεργος, πόσο άσχημα τα πράγματα. Άρα, συγκρίνω τον εαυτό μου με τους χειρότερους από εμένα, για να νιώσω ευγνώμων. Μετά, συγκρίνω τον εαυτό μου με τους καλύτερους από εμένα, για να νιώσω νικητής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφού κάποιος το έκανε, αφού κάποιος πέτυχε πολύ περισσότερα από εμένα, σημαίνει ότι ο δρόμος έχει χαραχτεί και δεν χρειάζεται να ανακαλύψω τον τροχό. Απλά να μοντελοποιήσω αυτό που είπα και στην αρχή, το πώς συμπεριφέρθηκε, πώς κινήθηκε και να δω και εγώ τι μπορώ να κάνω για να φτάσω σε αυτά τα επίπεδα. Και είμαι χαρούμενος που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που πέτυχε περισσότερα από εμένα και μου έδειξε τον δρόμο. Άρα λοιπόν συγκρίνω τον εαυτό μου με τον καλύτερο από εμένα για να είμαι νικητής και να νιώθω νικητής. Και το τρίτο επίπεδο είναι ότι συγκρίνω τον εαυτό μου σήμερα με τον εαυτό μου χθες. Ξέρατε. Και βλέπω ότι αν εγώ από χθες έκανα κάτι καλύτερο και είμαι σε καλύτερη φάση, πέτυχα πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα δηλαδή συγκρίνω τον εαυτό μου με τον καλύτερο εαυτό μου. Έτσι. Και κάθε μέρα με τον καλύτερο εαυτό μου. Τότε είμαι σε καλό δρόμο. Γιατί είναι μαθηματικά. Αν θέλω να φτάσω το 100 και κάθε μέρα πετυχαίνω ένα, ένα συν ένα συν ένα συν ένα συν ένα, στις 100 φορές είναι 100. Αν τώρα δουλέψει και ο πολλαπλασιασμός κάποια στιγμή, πάμε σε γινόμενα και πάμε σε εκθετική ανάπτυξη πια. Και είναι καθαρά μαθηματικά. Ωραία. Άρα εκτός που τη σύγκριση, τι άλλο είναι το δύσκολο? Έβαλες ένα στόχο να κάνεις υποχωρήσεις. Να μιλήσουμε λίγο για τις υποχωρήσεις, τις θυσίες, τα συναισθήματα. Δηλαδή βάλουμε ένα στόχο, είναι να κρυφτούμε πίσω από το χέρι μας. Ενάς οι φορές που να νιώσεις ότι δεν μπορείς, να πεις είμαι κουρασμένος, είμαι έτσι, είμαι αγιός, θα τα παρετήσω. Γιατί να συνεχίσω, αφού δεν βλέπω αποτέλεσμα.
Έτσι, αλλιώς. Άρα, ίσως πρέπει να φτιάξουμε ένα σημαντικό δίκτυο που να μας σωθεί στο να συνεχίζουμε. Και βάσει τι αξίες θα είναι βασισμένο το δίκτυο. Φέρνεις πολλά πράγματα, οπότε τα πιάνω ένα-ένα για να... να το πιάσουμε από κάπου, ξέρεις. Να ξεκινήσω με αυτό με τη συναισθηματική, τέλος πάντων, πίεση ή να το πω με δικά μας λόγια ότι ένα από τα μυστικά του να πετύχω το στόχο μου και να προχωράω είναι να μην δένομαι συναισθηματικά με την αποτυχία. Και το τένις που τώρα, πώς το λέμε, τον δικό μας τον... Τσιτσιπάς. Ναι, τον Τσιτσιπά τώρα. Και τέλος πάντων είχαμε και κάποια στιγμή το Παγνατίεν στην Κύπρο που πήγε καλά. Και τους πρωταθλητές τέλος πάντων στο τένις, αυτό που κάνουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά να το κάνουν αυτό. Δηλαδή να μην δένονται συναισθηματικά με την αποτυχία. Γιατί, παράδειγμα, ο Τσιτσιπάς στο τελικό έχανε 2-0, συγγνώμη, νικούσε 2-0, αλλά το έχει κάνει και με τον Ναδάλ αυτό, παλιά, να νικά ο Ναδάλ 2-0 και να του το γυρίσει ο Τσιτσιπάς. Ναι. Άμα τους ρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους ποιο είναι το μυστικό σου, ρε παιδί μου, που συνέχισες και το γύρισες στο παιχνίδι, είναι γιατί βλέπει τον κάθε πόντο ως ξεχωριστό αγώνα, ως ξεχωριστό παιχνίδι. Δεν το θεωρεί δηλαδή ότι δεν το συνδέει καθόλου με τα προηγούμενα. Κάθε σερβίς είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Είτε χάνω 10-0, είτε χάνω 20-0, είτε χάνω 30-0. Είτε κερδίζω 10-0. Γιατί και το να κερδίζεις είναι εκεί που εφησυχάζεσαι και δεν κάνεις πράξεις για να βγεις μπροστά. Άρα λοιπόν και εκεί πάλι μπορεί να συναισθηματικά να πιτάξεις το έχω και τελικά να το χάσεις. Οπότε οι πρωταθλητές λοιπόν ξέρεις τι κάνουν. Και όχι μόνο πρωταθλητές στο τένις. Οι πρωταθλητές της ζωής. Γιατί όλοι εδώ που είμαστε στο live και όλοι οι άνθρωποι είμαστε πρωταθλητές της ζωής. Έχουμε ένα αγώνα που ο μοναδικός που χρειάζεται να ανταγωνιστούμε είναι ο εαυτός μας. Κανένας άλλος. Μπορούμε όλοι να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό κάθε μέρα. Άρα λοιπόν σε κάθε παιχνίδι που δίνουμε, το παιχνίδι της ζωής, πρέπει να παίζουμε αυτόν τον πόντο λες και είναι η αρχή του παιχνιδιού ή ο πόντος που θα καθορίσει τη ζωή μου ακόμα για χάνω 10-0. Μπορείς να το δεις και από αυτή την πλευρά. Ότι είναι ο πιο σημαντικός μου πόντος. Ο κάθε πόντος. Έτσι είναι η ζωή. Εάν κάθεσαι να δένεις, να ενώνεις βασικά το παρελθόν συνεχώς με αυτό που κάνεις τώρα, πάντα θα βρίσκεις λόγους που δεν πρέπει να παίξεις καλά σήμερα. Okay. Οι δικαιολογίες πώς δεν προκύπτουν, γιατί είμαστε κι εγώ μέσα. Και λέω ότι για να κάνω το live σήμερα μαθαίνω. Οι δικαιολογίες πώς δεν προκύπτουν, γιατί είναι πολλές οι δικαιολογίες. Προκύπτουν μέσα από το ότι θέλω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου για να μην αναλάβει δράση. Και αυτό λειτουργεί μέσα από το ένστικτο επιβίωσης που έχουμε οι άνθρωποι. Ξέρεις, οι άνθρωποι δεν έχουμε ένστικτο επιτυχίας, Αντρέα μου. Δεν έχουμε γεννηθεί και να μπορούμε να βάζουμε... βασικά, δεν είναι μέσα μας ως ένστικτο η επιτυχία, για να το πω με απλά λόγια. Γεννηθήκαμε δηλαδή το καιρό που ήταν οι άνθρωποι στις πηγές και έλεγαν τώρα θα φτιάξω τον τροχό, τώρα θα φτιάξω τον ρομπότ κτλ. Δεν έχουμε αυτό το ένστικτο. Το μοναδικό ένστικτο που έχουμε είναι το ένστικτο επιβίωσης. Δηλαδή θέλουμε να αποφύγουμε τον πόνο, θέλουμε να αποφύγουμε τη δυσκολία, θέλουμε να αποφύγουμε τα άγρια θηρία, θέλουμε να αποφύγουμε οτιδήποτε μας τρομάζει και μπαίναμε στις πηγές παλιά, ψάχναμε το φαγητό μας, λέγαμε «ΟΚ, εδώ θα μείνω, είμαι ΟΚ, είμαι safe». Αυτό είναι το ένστικτο που έχουμε άνθρωποι από τη μέρα που γεννηθήκαμε. Ζούμε όμως στο 2021. Πλέον δεν είμαστε. Πιστεύω ότι έχουμε εξελιχθεί σε ένα επίπεδο. Κάποια πράγματα ακόμα θέλουμε πολύ δουλειά, όπως είναι η ενσυναίσθηση, όπως είναι η κατανόηση, όπως είναι το ότι σέβομαι την άποψη του άλλου. Δυστυχώς σε αυτό είμαστε πάρα πολύ πίσω σαν κοινωνία, αλλά έχουμε εξελιχθεί ως όντα. Δεν είμαστε αυτοί οι πρόγονοι στις πηγές που γόναζαν «αου» και τα λοιπά. Εντάξει. Λίγο το έχουμε. Μπορεί να λέει άλλα και να μην συνεννοούμαστε, αλλά τουλάχιστον μιλάμε. Έχουμε εξελιχθεί. Λίγο. Αυτό που... δεν θα μας φάει το γιοντάρι, λέει Αθήνα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, λοιπόν, είναι ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το ένστικτο. Δηλαδή,
το να βλέπω μια ωραία κοπέλα και μου αρέσει, ας πούμε, και είμαι ελεύθερος, έτσι. Είμαι ελεύθερος παρεμπιπτόντος. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι άσχετο, αλλά έπρεπε να το πω, γιατί μπορεί να γίνει σχετικό. Λοιπόν. Ωραίος. Μπορεί αυτό σημαίνει αρπάξεις ευκαιρίες. Λοιπόν, μπορεί να μου αρέσει μια κοπέλα, λοιπόν, και πάω να της μιλήσω. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί? Φοβάμαι, ναι, μου λέει το ένστικτο επιβίωσης, μην πας και μπορεί να σου πει όχι και μπορεί να σε διώξει κτλ. Αλλά ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί εκείνη την ώρα? Να μου πει όχι, δεν θέλω να βγω μαζί σου, δεν θέλω να πιω ποτό κτλ. Εντάξει, δεν έπαθα κάτι έτσι. Δεν, θα πεθάνω. Άρα λοιπόν πρέπει να το ακούω, αλλά το αν θα το υπακούσω ή όχι έχει να κάνει με τη λογική μου πια ως άνθρωπος του 2021. Δεν μπορώ να λειτουργώ δηλαδή ως άνθρωπος των σπηλαίων μέσα σε μια κοινωνία που ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το να κατεβώ τα σκαλιά του σπιτιού μου μπορώ να το κάνω και δεν θα πάθω κάτι. Έτσι. Ή το να πάω να ρωτήσω για μια δουλειά ή το να στείλω ένα mail σε μια δουλειά, δεν θα καταστραφώ. Δεν σου λέω να πεταχτώ από τον μπαλκόνι, δεν σου λέω να βάλω υποθήκη όλη μου την περιουσία για να φτιάξω μια επιχείρηση που μπορεί να φαλυρίσει. Αλλά αυτά που μπορώ να κατανοήσω ότι όσο και αν φοβάμαι το αποτέλεσμα δεν θα με καταστρέψει στη χειρότερη, μπορώ να τα κάνω και να λειτουργώ ως άνθρωπος και ως οντότητα του 2021 και όχι ως άνθρωπος του σπηλαίου. Ωραία. Ας μιλήσω πολλά πράγματα. Ξεκινήσω από την αρχή που είπες ότι είμαστε φτιαγμένοι με το αίσθηκτο της επιβίωσης, όχι την απόφαση της επιτυχίας. Ωραία. Θα συγκλώσω την ερώτηση που να κάνω μετά, τώρα μου είστε, μάλιστα. Κι όμως να πω εγώ, δοκίμασα να τρέξω μαραθώνιο. Και αν με κατάλαβα πολλά πράγματα για το ανθρώπινο μυαλό. Διότι ρε φίλε, στο μαραθώνιο, αν ήταν λίγα τα χιλιόμετρα, ήταν 12-15 θύμου, ήταν λίγα γενικά τα μαραθώνιο, διότι οι μαραθώνιοι ξύρουν που 20 και πάνω. Ήταν με εντύπωση μου πώς λειτουργούσε το μυαλό μου. Δηλαδή μετά τα 15, σαν να μου άρεσε παρέτα. Σαν να μου μιλά το σώμα μου μέσα του μυαλού μου. Σταμάτα, θα πεθάνεις, θα υποθυμίσεις, εν το ξανάκαμες, μπράβασες καν κάτι. Έτσι ήταν ο νόμος μου. Και άρεσα, ρε, ένα δερματίσου. Και μάχουν εγώ έτσι, έτσι θα το έδω αυτού μου, εντάξει. Αλλά κάνω μου αντίποση, γιατί ρε φίλε το μυαλό μου να λειτουργεί αρνητικά όταν νιώσει πόνο. Προσπαθεί να σε προστατέψει. Έτσι είναι εκπαιδευμένο να σε προστατέψει. Εξού και η λιποθυμία. Αν το σκεφτείς, η λιποθυμία τι είναι? Είναι ο οργανισμός νιώθει εκείνη την ώρα ότι απειλείται. Μπορεί από ένα ιό, από μια αρρώστια, από φόβο. Άλλοι πάνε να δώσουν αίμα και λιποθυμούν. Γιατί νιώθουν ότι χάνει αίμα ο οργανισμός τους. Προσπαθεί να σε προστατέψει. Δεν ξέρει. Είναι ένστικτο επιβίωσης. Είναι μια υποσυνείδητη διεργασία. Έτσι είμαστε κατασκευασμένοι. Ωραία. Απλά. Επαναλαμβάνω και πάλι, αν θέλουμε να πάμε στην επιτυχία, αν θέλουμε να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε, να το ακούμε, να το σεβόμαστε, γιατί μας βοηθάει στο να παραμείνουμε ζωντανοί και είναι σημαντικό που υπάρχει. Αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε πράγματα στην κοινωνία που ζούμε, πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Τώρα, σωματικά όπως λες, εντάξει, αν τώρα, παιδί μου, μην κάνουμε τώρα, μην πάμε στο άλλο άκρο. Και εγώ, ας πούμε, έχω δύο ρήξεις χιαστού στο αριστερό γόνατο. Δηλαδή, μην αρχίσει να τρέμει το πόδι μου και να πηγαίνει έτσι και να βλέπω ότι θα κουπεί ο χιαστός και εγώ να συνεχίζω. David Goggins, David Goggins. Ξέρεις το David Goggins? Το David Goggins. David Goggins. Είναι ένας Navy SEAL της Αμερικής, φιλοτύπος, είναι τρελός. Έχει κάνει όλα τα... Έκαμε Marines, Navy SEALs, έκαμε όλα τα teams, τα πιο σκληρά teams στρατού στην Αμερική. Ο άνθρωπος είναι ο τύπος που προτιμά να πεθάνει παρά να μην τερματίσει. Εντάξει, ένα ακραία σκηνικά, ένα ακραίος. Εντάξει. Ξέρει το σώμα του, φίλε, ξέρει το σώμα του, δηλαδή έχει άλλες αντοχές. Τώρα ένας άνθρωπος που κάθεται 7 μήνες δεν μπορείς να του πεις να τρέξει μαραθώνιο. Δηλαδή πρέπει να ακούς το σώμα σου, τι σου λέει και να το διαχειρίζεσαι. Ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του. Αλλά προφανώς να μην φτάσουμε στην υπερκόπωση, να μην φτάσουμε στη... Αυτό που σου λέω, εάν, όπως το είπα πριν, εάν αυτό που θα κάνω δεν θα με καταστρέψει, μπορώ να το δοκιμάσω. Αν όμως θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα, προφανώς εκεί λέω όπα, μέχρι εδώ πας. Όπως είπες και εσύ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μάθουμε να βιώνουμε το άγχος
και το φω, γιατί όταν τα βιώσεις και προχωρήσεις και κάνεις το βήμα, στην αντίπερα είναι η επιβράβευση. Αλλά δυστυχώς, και όμως παρατηρώ εγώ, εντάξει, πιστεύω είχα το πάντα τις ψυχολόγια τους ανθρώπους, θέλουν συνούλοι ένα χτύπημα στη μέση, μια, λίγο έτσι boost ρε φίλε, οκ. Okay? Αν το κάνεις τον boost και πιάσεις πάνω το άλλο και ξεπεράσεις τον φόβο και το αγχός, στην αντίπερα όχθη είναι μεγάλο το αποτέλεσμα, μια χαρά που περιγράφεται. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσεις. Τι είναι, είναι η δυσκολία. Και όμως είπες πριν με τις κοπέλες που βλέπεις μια και να την προσεγγίσουν, είχαμε μιλήσει στο καφέ που ίσως μου πει μια φράση που μου άρεσε πάρα πολλά. Πρέπει να έβρισες μου τις σούπερ ικανότητες, που το είπες, σούπερ ικανότητες. Ίσως μου πει μια φράση που μου άρεσε πάρα πολλά. Τους απεγαλείς τους πόρους. Ίσως μου πει μια... που έχει ο καθένας μας... Πες το. Προσαρμοστικότητα. Όχι προσαρμοστικότητα. Πρέπει να βρει ο καθένας τα ταλέντα, το αλεύεις το αγιώς εσύ. Είναι σούπερ ικανότητες απόδοσης. Κάπως το είπες πολλά ωραία, άρεσε μου πολλά πώς το είπες. Τέλος πάντων. Από το να ευτυχίσω για να πετύχω το βιβλίο, το στοιχείο εξαιρετικής ικανότητας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γίνω, άρεσε μου. Στοιχείο εξαιρετικής ικανότητας. Εγώ προσωπικά, φίλε, θεωρώ αυτό μου πολλά κοινωνικό. Βλέπουμε και άλλοι έξω, αλλά μου πώς το είσαι, δούλεψες το. Φίλε, δεν είναι κάτι που δούλεψα. Έχω το. Ο μόνος που είναι η οικογένεια μου, πολλά ντροπαλοί άνθρωποι, είμαι πιο χαμηλών. Ο μόνος που είναι η οικογένεια μου ήταν ο προπάππους μου. Άρα εγώ πιστεύω πολλά ότι έχουμε κάποια ταλέντα ο κάθε άνθρωπος. Ο άλλος μπορεί να είναι γενικός, ο άλλος μπορεί να είναι πανέμορφος, ο άλλος πανέξυπνος, ο άλλος μπορεί να προσφέρει ανοιχτό καρδός, τραγουδιστή. Ο καθένας έχει. Πρέπει να τα έβρουμε όμως. Πρέπει να τα έβρουμε και να τα δουλέψουμε. Ωραία. Όσο για λίγο που λαλείς για την προσέγγιση, ξέρω εγώ, είναι νομίζω ο φόβος του αγνώστου. Δηλαδή, αν δεν το ξανακάμεις, πηγαίνει αυτό στι κοπέλε. Αν δεν ξαναμιλήσει σε μια κοπέλα να ζητήσει να αρχίσει πόξο, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον. Ένα που το κάνει μια, δύο, τρει φορέ, τέσσερι, νομίζω πάντα είναι να υπάρχει νόχο, αλλά έχει κιλών την εμπειρία. Ισχύει σε όλα. Όσο εξασκήσει, το μειώνεται. Νομίζω σε όλα ισχύουν το πράγμα. Και στι δουλειέ, και στα ίτερ. Δηλαδή, ένα ο οποίο πίεσε πέντε δουλειέ σε δουλέψει. Έκανε 5, 10, 20, 30 ίτερ. Με γιον που δεγιώνει τώρα 18, 20, 25, 22 χρονών. Και πάει να δουλέψει, να έχει το ίδιο, έναν το ίδιο mindset με γιον που έκαμε 10-15 δουλειές. Πράγει το ίδιο στοιχείο εξαιρετικής ικανότητας που λέεις για να είναι καλύτερος. Άρα, τον το φόντο αγνώστου, εσύ πώς θα συμβουλεύεις τον άνθρωπο να το ξεπεράσουν. Το λέει ωραία ο Νικόλας ο Σμυρνάκης και δεν θέλω να πω κάτι διαφορετικό γιατί το λέει πολύ ωραία. Μπορείς να κάνεις αυτό που φοβάσαι ακόμα και όταν φοβάσαι. Πράξη. Είναι απλό, δηλαδή δεν περιμένεις να μην φοβάσαι. Απλά κάνεις αυτό που φοβάσαι. Αυτός είναι ο τρόπος. Εξασκείσαι κάνοντάς το και κάποια στιγμή το συνηθίζεις. Δεν υπάρχει μυστικό. Σου είπα κάποιες φορές, ξέρεις, είχα γράψει ένα απόθεγμα παλιά που έλεγε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής είναι να καταλάβεις την απλότητά της. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να καταλάβεις πόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι εύκολα, αλλά είναι απλά στην κατανόηση. Γιατί είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Χρειάζεται όμως να αναλάβω δράση μετά, να κάνω αυτό που φοβάμαι, αυτά που είπαμε πριν, συστηματικότητα, στόχο. Δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι απλά. Ούτως ή άλλως, ας πω και ένα απόφευμα τώρα, γιατί μου αρέσει. Δύσκολο, με ένα άλλο που έχω γράψει, δύσκολο είναι ότι δεν έχεις επαναλάβει πολλές φορές. Αν το επαναλάβεις πολλές φορές, γίνεται εύκολο. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα, θέλει πράξη. Απλά οι παραπάνω που βλέπω σκέφτονται τις συνέπειες. Να κάνεις την... ή το άλλο. Δεν νιώθω έτοιμος. Έχει πράγματα που θα νιώσεις ποτέ έτοιμος στη ζωή να τα κάνεις. Και πρέπει να τα κάνεις. Θα ρωτήσω κάτι να γελάσουμε τώρα. Άμα κάτι δεν έκανες καμιά φορά στη ζωή σου, δεν είσαι έτοιμος. Για να είσαι έτοιμος πρέπει να το κάνεις. Εσύ την πρώτη φορά που έκανες σεξ ήσουν έτοιμος. Πώς γίνεται. Σίγουρα. Σε όλα τα πράγματα. Κανένα. Πρέπει να το κάνει για να γίνει έτοιμος. Είναι τόσο απλό. Όχι, και ακόμα να το κάνεις τη φορά πάλι δεν είσαι έτοιμος. Πρέπει να μάθεις, ξέρω που πάει το μυαλό σου, αλλά έτσι είναι. Ναι, μιλούμε μόνο για σας. Μιλούμε ότι έρχεται, μπορεί να το κάνεις. Ας πες τις δουλειές, εντάξει. Μπορεί να πεις 15 δουλειές.
και να έρθει μια δουλειά που είναι πολλά καλύτερη και πολλά πιο ανώτερη που λες το US Price Specialist. Εν είμαι έτοιμος τώρα να πάω σε υψηλό επίπεδο δουλειάς. Δεν θα είσαι ποτέ έτοιμος αν δεν το δοκιμάσεις. Κατάλαβες. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι το μόνο αν το έκαμες ή δεν το κάνεις. Έχει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δώσεις μέσα. Να πιάσεις το ρίσκο, να κάνεις την πράξη. Είναι άλλη μια δικαιολογία γι' αυτό, όπως είπαμε. Ναι. Σίγουρα με την εμπειρία, σίγουρα με το... Πες πολλές φορές που να κάνεις κάτι, και η συνήθεια εμπειρία και μαθαίνεις. Λαλούμε τώρα να πετύχεις, να κάνεις στόχους, να αλλάξεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι τις πιο πολλές επιτυχίες στη ζωή μου είχα δες όταν ήμουν και ευτυχισμένος. Ωραία, άρα πάνω, τώρα. Εσύ πώς το συνδέεις το διάλειο, όλοι κάμε. Μα μην είμαστε μονταρόν πότσε κάμε. Πώς το συνδέουμε το πράγμα. Εμένα αυτό που μου άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου είναι ένα απόφθεγμα του Νικόλα του Σμυρνάκη που λέει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η ευτυχία. Και το βίωσα στο πετσί μου αυτό το πράγμα. Ξέρεις, μετά που έφυγα από το στρατό, Ανδρέα μου, κάποια στιγμή που έπεσα από τα 2.000, κάποια στιγμή στα 500, στα 400, είχα θέματα επιβίωσης, είχα χωρίσει τότε, κοιμόμουν στο γραφείο, πάνω στον καναπέ, 20 μέρες δεν είχα ρεύμα, περίμενα να μου βάλουν το ίντερνετ και πάλευα και πήγαινα σε κάτι εστιατόρια να πάρω τέλος πάντων από εκεί ίντερνετ κτλ. Κάποια στιγμή, μια μέρα είχα 2 ευρώ στην τσέπη, ρε παιδί μου. Και λέω, πάω να πάρω ένα καφέ, ο καφέ στην Ελλάδα είναι ένα 20. Τουλάχιστον έτσι ήταν τότε. Την Κύπρο, τώρα μπορεί να είναι ένα 60. Αλλά τέλος πάντων παίρνω ένα καφέ και περπατάω, ρε παιδί μου, κάνοντας αυτό που μου άρεσε τότε, μέσα από αυτές τις δυσκολίες που είχα, που ήταν και θέματα επιβίωσης. Αλλά εντάξει, το είχα, ρε παιδί μου, δηλαδή θα έβρισκα τρόπο να βρω ένα πιάτο φαΐ. Δεν ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά ξέρεις, κοιμόμουν στο γραφείο, δεν μπορούσα να νοικιάσω. Είχες άγχος, ναι, οκ. Εντάξει, όχι τόσο, γιατί σου λέω ότι είχαν μπει τα πράγματα σε μια ροή, απλά δεν είχα την απόλυτη άνεση, γιατί, ξέρεις, είχα σκέφτει 3 αμάξια στην Κύπρο, σπίτι δίπλα στη θάλασσα, το εισόδημα μου κάθε μήνα στάνταρ και τα λοιπά, ήταν τελείως αντίθετα τα πράγματα, ένα ποδήλατο είχα εκεί και το γραφείο μου κοιμόμουν στον καναπέ. Και κάποια στιγμή λοιπόν παίρνω τον καφέ, περπατούσα τότε στο παλιό λιμάνι το Χανίο και λέω, τι ωραία ρε φίλε. Δηλαδή κάνω αυτό που θέλω, είμαι ήρεμος, έχω ξεφύγει από διάφορες καταστάσεις κτλ. Και νιώσα μια αρμονία μέσα μου, μια ωραία αίσθηση. Δεν θα το πω ευτυχισμένος, γιατί πιστεύω ότι για μένα ευτυχισμένος είναι αυτός που καταφέρνει συνεχώς να φέρνει τα πράγματα σε μια αρμονία. Δηλαδή να ξεπερνάει τα εμπόδια, να διαχειρίζεται τα προβλήματα και να έρχεται σε μια ισορροπία. Συνεχώς σε υψηλά επίπεδα χαράς και ενθουσιασμού είναι σχεδόν αδύνατο να είναι κάποιο. Οπότε για μένα ευτυχισμένο είναι αυτό που καταφέρνει να είναι σε αρμονία. Οπότε ήμουν σε μια αρμονική στιγμή λοιπόν και λέω, φίλε, τι ωραία. Και απόλαυσα τον καφέ μου παρόλο που είχα 2 ευρώ. Ενώ παλιά είχα περισσότερα χρήματα τότε. Και φίλε, αυτό ήταν το έναυσμα για να έρθουν και επιτυχίες μετά. Γι' αυτό το πιστεύω ακράνταχτα ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η επιτυχία. Και χαίρομαι που το βίωσα. Πολλοί με ρωτάνε, μετανιώνεις που έχεις φύγει από το στρατό. Πραγματικά, αν δεν έφευγα και δεν ζούσα αυτή τη συνθήκη του να είμαι με 2 ευρώ στην τσέπη κάποια στιγμή, δεν θα καταλάβαινα ποτέ, μα ποτέ όμως, αυτό το πράγμα. Και γιατί πάντα θα φοβόμουν ότι για να φύγω από το στρατό που παίρνω 2.000, τι θα γίνει. Θα φοβόμουν μια ζωή για το αν έχω ικανότητες και μπορώ να αντεπεξέλθω και εκτός από μια δουλειά που μου προσφέρει ένα σταθερό εισόδημα το μήνα. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο όφελος. Δεν σου λέω για επιτυχίες. Σκέψτε τότε δεν είχα καμία επιτυχία θεωρητικά, αν με έβλεπες απ' έξω. Εγώ όμως ήμουν OK μέσα μου. Και μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και σε ένα event που ετοιμάζω τώρα, το τελευταίο τραγούδι που θέλω να βάλω είναι το 0. Που λέει το 0, θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Γιατί ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Να σου πούν αύριο ξεκίνα από το 0 και εσύ να το ξανακάνεις. Επειδή το έχω κάνει 3 φορές στη ζωή μου, δεν με νοιάζει πια. Θα στεναχωρηθώ αν μου πεις αύριο, Αχιλέα, ξεκίνας από το 0. Δεν σου λέω ότι θα στεναχωρηθώ, αλλά δεν φοβάμαι όπως παλιά που δεν ήξερα πώς είμαι. Τώρα ξέρω.
Όταν ξεκίνησες που μητέρα Αχιλέα, είχες στήριγμα? Κοίταξε, είχα κάποιες συνεργασίες που είχα κάνει. Τότε ήταν και λίγο πριν να κάνουμε με τον Νικόλα τη συνεργασία. Που, ρε παιδί μου, ήταν γιατί με ήξεραν ως Αχιλέα και πήγαινε καλά το πράγμα. Αλλά το κέρδισα, δεν είναι ότι ήταν κατά τύχη. Παρ' όλα αυτά ήταν όλα στον αέρα, φίλε. Οικονομικά, δεν ήταν στάνταρ. Μπορεί να ήταν καλοί συνεργάτες και μετά η συνεργασία με τον Νικόλα που πρέπει σε λίγο πιο μετά από αυτό το γεγονός που σου είπα πριν. Αλλά ήταν όλα στον αέρα. Βοήθεια, δεν είχα εδώ συγγενείς, δεν είχα που να μείνω. Είχα πολλούς φίλους όμως που τους κέρδισα ως Αχιλλέας στα χρόνια που έμενα εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αλλά φίλε, δεν με νοιάζε πια. Δηλαδή, πώς να σου το πω, χαλάρωσα. Ξέρεις, κάποτε είχα γράψει ότι σε αυτόν τον κόσμο γεννιέσαι χωρίς τίποτα και φεύγεις χωρίς τίποτα. Άρα δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Και νομίζω ότι όταν καταλάβεις ότι δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Εκεί ξεκινά όλο το μεγαλείο, καταλάβες. Δεν σου λέω όμως ότι όλοι πρέπει να το περάσουν αυτό και ότι πρέπει να περάσουν δύσκολα και ότι πρέπει να μείνουν χωρίς χρήματα για να το καταλάβουν. Πραγματικά όποιος το καταλάβει χωρίς να το περάσει αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν το καταλάβεις χωρίς να περάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβεις χωρίς να περάσεις. Εγώ ήρθα, επειδή ότι ό,τι και να μου πεις, ας πούμε, το μου να μου πεις, αν δεν το ζήσω, δεν θα καταλάβω πώς είναι. Γιατί απ' έξω του χορού, όλοι ξέρουμε να χορεύκουμε. Ενώ πώς δεν πέφτει η χορεύκη, φίλε. Κιος που να μπει μέσα, να έχεις να χορεύκει, ναι. Κιος που μπόξε μάλλον έτσι, α, ξέρω εγώ να χορεύω. Έλα μέσα, ρε. Δεν χορεύει καλά ο άλλος, ξέρεις. Έχω αρκετά. Έλα μέσα εσύ, έλα μέσα εσύ. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, όχι. Καταλάβες, δεν έχει τον το πράγμα. Θέλω να μου πεις, τι έμαθες που είναι το πράγμα, ρε φίλε. Δηλαδή, δύσκολο να ξέρεις, τι έμαθες. Έτσι κάποια πορίσματα, κάποια πράγματα που καταλάβες για τη ζωή μες που είναι τον αγώνα, ας πούμε. Θα ξεκινήσει το μηδέν. Νομίζω ότι αυτό που σου είπα πριν εν μέρη, που συνδέεται και με το απόφθεγμα το ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο των ανθρώπων είναι ότι δεν γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, απλά ήρθα σε επαφή με τις δυνατότητές μου πια. Δηλαδή δεν είχα κάτι στάνταρ. Έπρεπε να μπω σε μαγαζιά, να τους μιλήσω, έπρεπε να το δημιουργήσω. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα έτοιμο. Και αυτό μου έκανε να καταλάβω ότι μπορώ να αναπτύξω ικανότητες, ότι μπορώ να κάνω πράγματα. Και ότι δεν είμαι, ότι ας πούμε μπορεί να έχω ένα αφεντικό, εντάξει στο στρατό δεν είχαμε αφεντικά, αλλά είχαμε κάποιους προϊσταμένους που σε απειλεί και εγώ θα σε διώξω και θα σε κάνω και σε μειώνει ως άνθρωπο και εσύ να το ανέχεσαι. Δηλαδή φίλε δεν το ανέχω. Θα βρω τρόπο να ζήσω αλλιώς. Σου το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται σε μένα και βιώνουν δύσκολες καταστάσεις στα επαγγελματικά τους. Και τους λες και αν φύγουν από αυτή τη δουλειά που καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι γιατί μπορεί να έχουν παιδιά, μπορεί να έχουν υποχρεώσεις. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν έχει το δικαίωμα κάποιος να σε προσβάλλει, να σου μιλάει άσχημα, να σου ασκεί βία, στην κελεκτική. Πρέπει να βρεις τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Εάν η λύση είναι να φύγεις, δεν σου λέω να φύγεις, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Πρέπει να το διεκδικήσεις αυτό. Και αν θέλουμε η κοινωνία μας να γίνει καλύτερη, πρέπει να μην επιτρέπουμε στους ανθρώπους που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο να συνεχίζουν να συμπεριφέρονται. Το να σταματήσω κάποιον που ασκεί βία, πίεση, που διχάζει τους ανθρώπους και να του πω σταμάτα, βοηθάω την κοινωνία. Αν κλείνω το στόμα μου, δεν τη βοηθάω. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε. Ακριβώς. Δεν είναι δικαιολογία. Έχω οικογένεια να απολύσει. Δεν δικαιούται κανένας να σε ταπώνει και να σε κάνει να σε εξευτελίζει την ανθρώπινη σου ύπαρξη σε καμία δουλειά. Και πάρα πολλά, εγώ στέκω πολλά στο ότι πρώτα μιλάτε με επιχειρήματα. Λέει, έρχεται ο άλλος μου, μάστρος, ρε κάνουν πάνω, ρε κάνουν μόνο, να σου λένε το. Ένα μου είσαι μαλακίες που κάνεις. Να πεις ένα λεπτό, θεωρείς τώρα ότι εγώ τη δουλειά μου είναι μαλακία. Αλλά νομίζω, είναι ένα τρόπος που συμπεριφέρθηκα ότι εγώ έτσι. Ναι, καταλάβετε. Όταν βάζεις με επιχείρημα και να μην αρκεψεις να φωνάζεις όπως κάνω εγώ συνήθως και μιλήσεις με διάλογο, το είχαν τι επιχείρημα, να βρεις το δικαιό σου. Οι φωνές... Αυτό είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με το σχέσεις, επικοινωνία, είναι άλλες εκπαιδεύσεις, ας το μην το πιάσουμε αυτό το κομμάτι γιατί θα φάμε τρεις ώρες. Ακριβώς. Εμείς... παραπάνω.
Εμείς μιλούμε για τους στόχους. Ωραία. Εσύ πιστεύεις στη σημερινή εποχή υπάρχουν ευκαιρίες? Φίλε, να δούμε πρώτα τι σημαίνει η λέξη ευκαιρία. Ναι. Ευκαιρού. Αθηνά, σωστά το λέω. Σωστού καιρού δηλαδή. Η Αθηνά ασχολείται με τις λέξεις πάρα πολύ. Μου έχει πει 2-3 ωραία, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά είμαι γενικά στην Πάρο μαζί μας. Και, δηλαδή, αν εγώ... Συγγνώμη, εγώ πρέπει να καταλάβω ότι αυτή την πράξη πρέπει να την κάνω στο σωστό χρόνο, στη σωστή χρονική στιγμή, με το σωστό τρόπο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσω μόνος μου. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, εγχειρίδιο ευκαιριών ή δεν υπάρχει, πώς να σου το πω, κατάλογος ευκαιριών. Ευκαιρία είναι κάτι που το κατανοώ ότι τώρα θα αγοράσω ένα bitcoin που είναι στα 200 ευρώ γιατί κατάλαβα μέσα από αυτά που μελέτησα ότι θα πάει 30.000. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν υπάρχει, πώς να σου το πω, εγχειρίδιο ή, όπως είπατε πριν, λίστα. Άρα, τις ευκαιρίες τις δημιουργούμε εμείς. Μέσα από την εμπειρία μας, μέσα από το ότι βλέπουμε, έχουμε όραμα και βλέπουμε μπροστά τι θα γίνει και κάνουμε τις απαραίτητες πράξεις. Εμείς όταν ξεκινήσαμε, για παράδειγμα, την προσωπική ανάπτυξη και το Island of Man, εντάξει, εγώ επίσημα συνεργάστηκα το 2017. Ο Νικόλας πιο πριν, ήμασταν όμως μέσα στα πράγματα, είχαμε συνεργαστεί σε διάφορα έτσι, projects και... τότε στην Ελλάδα η προσωπική ανάπτυξη, το coaching ήταν το ξέραμε όμως ότι θα έρθει και εμείς αυτό που είχαμε δεσμευτεί ήταν ότι θα το φέρουμε εμείς, δηλαδή το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στο σκοπό της ζωής τους, να τους εξοπλίσουμε με τα απαραίτητα μέσα, δηλαδή θα κάναμε events που θα το δημιουργούσαμε εμείς, ακόμα και αν δεν ήταν τάση θα το κάναμε εμείς τάση. Τελικά γίνεται και τάση γιατί το είχαμε δει και στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν είναι ότι μας είπε κάποιος, α, είναι ευκαιρία, κάντε το. Είναι ότι εμείς το είδαμε. Οπότε ευκαιρία είναι κάτι που το βλέπεις εσύ το σωστό καιρό και κάνεις τις σωστές πράξεις με τον σωστό τρόπο. Και παίρνεις τις σωστές αποφάσεις. Ακριβώς. Και όμως να προσθέσω εγώ, ρε φίλε, επειδή εντάξει, σπουδάζω πληροφορική είναι εγώ, του χρόνου πρώτα ο Θεός, τελειώνω το πτυχίο μου. Φίλε, ένα από σας είπες, με το καλό. Με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε, ξέρεις ότι η γνώση υπάρχει όλη στο διαδίκτυο. Φυσικά, πρέπει να την βάλεις κάτω που φίλτρα. Γιατί στο διαδίκτυο βάλει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά είμαστε σε μια εποχή που η γνώση βρίσκεται κυριολεκτικά μπροστά μου τώρα. Μπορώ να μάθω απάντα, ρε φίλε, που τούν το πράγμα δάμε, ρε κοπέγια. Τούν το πράγμα δάμε, ας πούμε, μπορώ να μάθω απάντα. Τούν το πράγμα δάμε. Εντάξει. Εντρομερό. Αλλά είναι το θέμα ότι βλέπω ότι είμαστε η σημερινή νεολαία ελιώνω 3. Εγώ το διαπιστώνω. Επίσης τα live work λέμε μητσούς που μιλώ παραπάνω. Όταν λέω μητσούς εννοώ ανήλικους. Και το που θα σας καταλάβω είναι ότι ρε παιδιά, η ζωή έγινε μες στην οθόνη. Στην οθόνη μαθαίνουμε εν έξω η ζωή. Δηλαδή, πιάστε τις γνώσεις και εφαρμόστε τις έξω. Κατάλαβες. Και θεωρώ παραπάνω το που βλέπουμε στις θυσίες. Η θυσία, τι σημαίνει για θυσία? Θυσία είναι κάτι που σε βγάζει από τη ζώνη βολικότητάς σου. Ναι. Αν δεν υπάρχει στην καθημερινότητά σου, τότε δεν είναι ένα μήνυμα ότι δεν προοδεύεις. Ξεκάθαρα. Ακριβώς. Οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τα αποτελέσματά τους σε οποιοδήποτε τομέα, είτε το τομέα της διατροφής, επαγγελματικά, σχέσεις, τα πάντα, χρειάζεται να κάνουν τις απαραίτητες θυσίες που απαιτούνται για να έρθει το αποτέλεσμα. Ένα κομμάτι των στόχων, στο Island of Man Academy κάνουμε ένα ολόκληρο σεμινάριο που λέγεται «Χάρτες υλοποίησης στόχων». Ένα από αυτά, έχουμε πει διάφορα, ένα από αυτά είναι και οι θυσίες. Δηλαδή καταγράφουμε ποιες είναι οι θυσίες που θα κάνουμε καθημερινά. Οπότε αποφασίζουμε πολύ συνειδητά ποιο θα είναι το πλάνο δράσης μας μέσα στην καθημερινότητα για να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Τελικά αυτό που μου λέει και η αδιά μου, η αδιά μου θαυμάζω πάρα πολλά, η αδιά μου θα ακούσει που μας ακούεις, τα φιλιά μου. Λοιπόν, είναι η ευτυχία φέρνει επιτυχία ή η επιτυχία φέρνει ευτυχία? Κοίταξε, στο είπα και πριν, εμείς την πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η ευτυχία.
Γιατί τώρα ο Νικόλας το λέει πολύ ωραία. Λέει ότι ο δυστυχισμένος επιτυχημένος είναι στην πραγματικότητα ένας αποτυχημένος επιτυχημένος. Θες να το ξαναπώ ή είναι λίγο λογοπαίγνιο? Ο δυστυχισμένος επιτυχημένος είναι στην πραγματικότητα ένας αποτυχημένος επιτυχημένος. Α, δηλαδή, αν εγώ είμαι ο Σάκης Ρουβάς, ωραία, ή να στο πάω, είμαι ο Elvis Presley. Ωραία, μ' αγαπάνε όλες τις ροκ, όπου και να πάω γίνεται χαμός και τα λοιπά. Και αν ξέρεις την ιστορία του Elvis Presley, που θεωρώ ότι είναι από τους πιο πετυχημένους της εποχής του σε αυτό που έκανε, έτσι, τους πιο αναγνωρίσιμους. Λέω, αμάζω τώρα, ήταν τρομερός, ήταν τρομερός. Φίλε, κατέληξε επειδή δεν βρήκε το νόημά του, το σκοπό του, το... αν και έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Εντάξει, τώρα αυτά τα υποθέτω προφανώς, διάβασα όμως την ιστορία του. Κατέληξε από τη σκηνή και είχε άνθρωπο που του έδινε τη ζώση των ναρκωτικών για να μπορεί να αντέξει. Και τελικά κάποια στιγμή χάθηκε, άλλοι λένε πέθανε, άλλοι λένε δεν ξέρω γιατί έγινε τελικά. Κάπου εκεί πάνω. Και λες τώρα, αν είμαι επιτυχημένος, αλλά είμαι μες στα ναρκωτικά, δεν έχω φίλους που πραγματικά... Άλλο ο θαυμασμός που σε βλέπει η κοπέλα και σου σκίζει το φανελάκι και θέλει είναι... κάτι από σένα. Αυτό είναι διαφορετικό. Να πω κάτι παστούτο. Συνήθως οι ασθενικοί παραπάνω συγχύζουν το πράγμα. Βέβαια, δεν σημαίνει κάποιος επειδή είναι όμορφος και έχει πολλές γενέτσες και ότι είναι ευτυχισμένος. Αφήνουν το πράγμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Γι' αυτό βλέπεις πολλούς να αυτοκτονούν, να... Δεν ξέρεις τι. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Πραγματικά, εγώ έχω δουλέψει και με φυλακισμένους. Που κάποιοι ήταν γνωστοί εγκληματίες στην Ελλάδα. Κάποιοι βγήκαν στην Νικολούλη, άλλοι τέλος πάντων. Ναι. Και το τι κρύβει κάποιος μέσα του πραγματικά που τον βλέπεις εκεί και ρωτούσα την κοινωνική λειτουργό, καλά, αυτός γιατί είναι μέσα, τι έκανε. Και μου έλεγε τι έκανε, ποιος, με αυτό το παιδί που μιλούσα τώρα που ήρθε, που μου είπε αυτό. Ναι, είναι αυτός που σκότωσε τον άλλον και έκανε τη ληστεία. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι κρύβει ο άλλος μέσα του. Εμείς βλέπουμε συνεχώς, τα ορίζουμε όλα ως επιτυχία με τα μάτια, όπως σου είπα, που έχουμε στο κεφάλι. Όχι τα μάτια της ψυχής, ούτε της καρδιάς. Και τα βλέπουμε όλα μόνο με τα μάτια και κρίνουμε. Αλλά ξέρεις τι, κάποτε είχα γράψει ότι μας δόθησαν οι αισθήσεις μας σε αυτόν τον κόσμο για να απολαμβάνουμε τη ζωή. Να μυριζόμαστε, να γυμνόμαστε, να κουμπάμε, να βλέπουμε. Κάνουμε όμως κάτι, ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ψάχνουμε την επιτυχία με τις αισθήσεις μας και ξεχνάμε να κοιτάξουμε μέσα μας. Ένα ειδικό παραμύθι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλάει για το ότι ο Θεός των Ινδών ήθελε να κρύψει την ευτυχία από τους ανθρώπους. Αποφάσισε να την κρύψει στο πιο ψηλό βουνό της γης. Μετά από μια μέρα το ξανασκέφτηκε και λέει «Όχι, όχι, οι άνθρωποι είναι ικανοί να φτάσουν εκεί». Μετά από λίγο καιρό λέει «Τι να κάνω, θα την κρύψω στο πιο βαθύ σημείο του ωκεανού». Μετά από μια μέρα το ξανασκέφτεται λέει «Όχι, όχι, οι άνθρωποι είναι ικανοί να φτάσουν εκεί». Και μετά από λίγες μέρες αποφασίζει, λέει, θα το κρύψω στο πιο βαθύ σημείο της γης, στον πυρήνα της. Εκεί δεν θα ψάξουν ποτέ. Πέρασαν τρεις μέρες, το ξανασκέφτηκε, λέει, όχι, όχι, οι άνθρωποι είναι ικανοί να φτάσουν και εκεί. Και μετά την επόμενη μέρα αποφάσισε, λέει, ξέρω τι θα κάνω. Θα την κρύψω μέσα τους. Εκεί δεν θα ψάξουν ποτέ. Ουουου, ωραίο, 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 ωραίο. Φίλε, έβαλα μια δημοσίευση εχθές πάνω στον που είπες, έκατσα σχέδια με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι τις απαντήσεις που γυρεύκουμε είναι παραπάνω, θα εισέβρουμε όταν κάτσουμε μόνοι μας, όπως κάθομαι τώρα εγώ, μέσα σε τέσσερις τείχους, ξέρεις εσύ τι θέλεις, τι δεν πάει καλά, ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να κάνεις. Το τι πρέπει να κάνεις, μπορεί κάποιες φορές να το ξέρεις, θέλεις κάποιον να σου το υποδείξει. Αλλά το όμπλα είναι το πράγμα, δηλαδή κάτσεις μόνος σου και καταλάβεις τι είναι που θέλεις. Καταλάβεις. Και αυτό το πράγμα εγώ βιώνω όταν βρίσκομαι στη φύση, είμαι καλή παρέα ή μόνος μου, και όταν βρίσκομαι μόνος μου. Μόνο έτσι καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Και καταλάβες. Η αλήθεια είναι μέσα μας. Η αλήθεια είναι μέσα μας. Απλά χρειάζεται να την αναδείξουμε, να την εκφράσουμε και
να την βάλουμε σε εφαρμογή στη συνέχεια. Λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε βοήθεια, γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναδείξουν αυτό που ήδη έχουν. Δεν τους λέμε κάτι καινούριο. Κοιτάξτε μου, πολλά εδώ. Διακόπτω σε συγγνώμη, αλλά θέλω να το πω το πράγμα, ρε φίλε. Εν τον κύριο Μράμ, θα πω. Φίλε, εγώ ευρειάζω και πραγματικά, θέλω με πόσο πάθος μιλώ. Όταν βλέπω ανθρώπους, ρε φίλε, να έχουν συνταλέντα και να τα αφήνουν να κάθουν εδώ στο ράφι, ρε φίλε. Εν πω. Έχει ανθρώπους, ρε φίλε, που θέλουν, έχει κάποιους που δεν το πιστεύουν, έχει άλλους που το αναγνωρίζουν, δεν έχουν ταλέντα και να αφήνουν, εν τον μπορούν το πράγμα, ρε φίλε. Είμαι ο άνθρωπος που θέλω να πιάνω άλλον να κάτσω στη σκηνή, ας πούμε, να κάνει. Είναι αδικία, και εμείς αυτό λέμε στο Island of Man, είναι αδικία να στερούμε από τον πλανήτη Γη τον καλύτερο μας εαυτό. Αδικούμε τον πλανήτη, δεν αδικούμε τον εαυτό μας μόνο, το να μην δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να στερούμε από τους ανθρώπους την τέχνη μας, αυτό που ήταν να προσφέρουμε, γιατί απλά φοβόμαστε ή γιατί απλά λόγω όλων αυτών που είπαμε πριν, τέλος πάντων, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Ελπίζω και να το είδαν πριν το live οι άνθρωποι που είναι τώρα. Ένα το κατεβάσω να το βάλω, άρα και το χάσατε κάποιος να το δει. Ναι, θα γίνει safe τώρα. Ναι, θα το κάνω safe και θα το κάνω στο Instagram, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, 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 το θέλω και εγώ, θα το κάνω safe. Okay. Ωραίο. Φίλε, τι πιο ωραίο πράγμα, ρε φίλε, να βγάλεις στον πυθμένα πριν του ωκεανού της ανθρώπινης ψυχίας, της ανθρώπινης οντότητας, ταλέντα, δυνατότητες, όνειρα, προσδοκίες που ο ίδιος ο άνθρωπος δεν τα καταλαβαίνει. Είναι απίστευτο, ρε φίλε, το πράγμα. Είναι απίστευτο. Τρομερό. Τρομερό. Ωραία. Πριν να το κλείσουμε το live, δηλαδή προχώρησε η ώρα, ας κάνω έτσι τρεις ερωτήσεις που κάνω γενικά σε όλους που έρχονται εδώ, που είναι γενικά πια η ζωή. Για σένα τι σημαίνει η λέξη αγάπη? Πρέπει να τις απαντήσω ή μπορώ να μην απαντήσω κάποια? Λέει, δεν πιέζουμε, δεν είναι δικτατορία, είναι καθαρά δημοκρατικό, είναι το καθεστώς. Οι καραφλοί καταλαβαίνουν τους καράφλους. Δεν έχω κάτι να κρύψω, είναι ανοιχτά τα χαρτιά μου. Όχι, δεν είναι προσωπικές ερωτήσεις, είναι γενικά για τη ζωή. Τι σημαίνει για σένα, ρε φίλε, η λέξη αγάπη, πώς την ορίζεις? Εδώ με ρωτήσα 13 χρόνων, 20, 30, 50, 60, 90 χρόνων. Τι σημαίνει αγάπη? Αγάπη για μένα είναι αυτό που δίνεις εσύ, δεν είναι αυτό που λαμβάνεις. Ωραία. Γιατί πιστεύω και είναι και ο σκοπός της ζωής μου να βοηθήσω τους ανθρώπους να το κάνουν αυτό, προσωπικός στόχος, σκοπός, πες το όπως θες, να καταλάβουν ότι η μεγαλύτερη ευτυχία έρχεται μέσα από αυτά που προσφέρεις. Όταν προσφέρεις, νιώθεις πολύ πιο δυνατά. Πώς να σου το πω? Εγώ έτσι το βιώνω. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε, σου δίνω αυτό, πάρε αυτό, να σε κεράσω να κάνω. Χαίρομαι, ρε παιδί μου. Αλλά αν θες το πιστεύεις, αν θες όχι, όταν εγώ προσφέρω κάτι, νιώθω πιο δυνατά από ότι όταν μου προσφέρει. Έκατσα, έκανα τη σύγκριση και κατάλαβα ότι αυτό είναι αγάπη. Και συνήθως ξέρεις τι γίνεται. Όταν προσφέρεις, παίρνεις και πίσω περισσότερα και από τους άλλους. Άρα έχει διπλό όφελος αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι το κάνεις εκείνη την ώρα για σένα, γιατί εσύ νιώθεις καλά εκείνη την ώρα. Όχι για αυτό που θα πάρεις μετά. Και ξέρεις ποιο είναι αυτό που μου σηκώνει την τρίχα πάρα πολύ? Όταν το κάνω σε ανθρώπους που με αδίκησαν. Σε ανθρώπους που, ρε παιδί μου, μπορεί να μην τους νοιάζει καθόλου. Γιατί φίλε, εκεί νιώθω πραγματικά την ανωτερότητα ως άνθρωπος. Χωρίς να θέλω να παρεφωνευτώ τώρα. Απλά σου λέω το συναίσθημά μου, γιατί το κάνω μέσα από την καρδιά μου, όχι για να του δείξω ότι είμαι ανωτερός, αλλά γιατί το βιώνω εγώ, χωρίς να με ενδιαφέρει πώς θα το πάρει. Μπορεί αυτός να το παίρνει ότι είμαι μαλάκας. It's okay. Εγώ απλά εκείνη την ώρα κάνοντάς το, νιώθω πανέμορφα. Νιώθω υπέροχα. Ανεξαρτήτως το πώς θα το πάρει. Δεν με νοιάζει. Η δύναμη της συγχώρεσης, της αυτοαποδοχής, της ταπείνωσης και το αντίθετο του αρθεί είναι η μνησικαγία. Δηλαδή όταν σου κάνει μου το πει Αγγελίνα, όταν σου κάνει κάτι κάποιος κακό, η μνησικαγία τι σημαίνει? Ότι περιμένεις τη στιγμή να το εκδικηθείς. Μεγάλη αρετή να μπορεί να συγχωράς και αν τα μπορείς καλό σε όποιον που σου κάνει κακό. Εντάξει. Ακριβώς. Πες και αλλιώνουμε τώρα ο άλλος, ξετοιμάζεις μπροστά σου και αρέσει του, εντάξει, μιλούμε για απλά πράγματα.
Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα σου επιτεθεί άλλο να σου σκοτώσει, θα αμυνθεί. Ναι, 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 ναι. Άλλο να είσαι σε άμυνα και άλλο να. Πόση δύναμη χρειάζεται αυτό, ρωτάει η Χρυσάνη. Μεγάλη. Το λοιπόν. Θεού, καλή. Πόση δύναμη χρειάζεται, μεγάλη δύναμη. Μεγάλη. Και το ξεχωρίζει του ανθρώπου. Το ξεχωρίζει του ανθρώπου. Η μεγάλη αρετή. Δοκίμασέ το. Γιατί όταν εσύ νιώσεις όμορφα μέσα από αυτό, μετά θα θέλεις να νιώθεις συνεχώς αυτό το συναίσθημα και δεν θα σε ενδιαφέρει το άλλο που ένιωθες πριν. Αλλά δοκίμασέ το. Κάνε το μια φορά δοκιμαστικά. Κάνε το beta version. Μετά θα συζητάμε για το πόση δύναμη χρειάζεται να μην το κάνεις. Πάει στη δεύτερη ερώτηση. Φίλε, ναι. Τι πιστεύεις είναι... Πάω πεις τρεις λέξεις. Τρία στοιχεία που χτίζουν σε μια υγιή και μια υγιερή σχέση για το μέλλον. Ενώ με ερωτική, όχι φιλική. Ερωτική. Ναι. Τα πιο σημαντικά τρία πράγματα για μένα είναι η επικοινωνία, ο σεβασμός και η ενσυναίσθηση. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να συνάψω καμία είδους σχέση. Δεν υπάρχει σχέση. Υπάρχει μόνο ο εγώ μετά. Δεν υπάρχει το εμείς. Εάν ένας άνθρωπος θέλει να πάει στο εμείς και θέλει να συνάψει σχέση με άλλους ανθρώπους, κατά τη δική μου πάντα γνώμη, έτσι, δεν είναι η καθολική αλήθεια, ίσως για όλους, είναι να υπάρχει επικοινωνία, ενσυναίσθηση και σεβασμός. Στους ανθρώπους, ειδικά που δεν σέβονται, φίλε, έχω θέμα. Δηλαδή, όταν το βλέπω ότι δεν σέβεται, λέω, OK, ας την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια, δεν είναι για να προχωρήσω για κάτι σημαντικό. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά μιλήσουμε για τις κοπέλες. Τι είναι το πράγμα που δεν ούτε συγχωρώ ούτε ανέχουμε είναι την αγένεια. Τα άλλα όλα. Δεν θα μιλήσουμε για απιστία, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν τα συγχωρώ. Αλλά... Αυτό είναι μετά. Σωστό. Αλλά όταν είναι αγενής, όχι σε μένα. Παραβάζει το εστιατόριο ότι είναι αγενής στον άνθρωπο μου να έρθει και τα σκύβαλα μας ή την παραγγελία μας. Δεν τον μπορώ το πράγμα. Όπως και άσχημα, κάλυψε το πλήρως. Ένας Αμερικάνος μέντορας έλεγε «The way you do something is the way you do anything». Ο τρόπος που κάνεις το οτιδήποτε είναι ο τρόπος που κάνεις τα πάντα. Αν δεν σέβεσαι το σκουπιδιάρι, δεν θα σεβαστείς το παιδί σου, δεν θα σεβαστείς το φίλο σου, δεν θα σεβαστείς κανένα. Ακριβώς. Δύο ευρώ από κάποιον, δεν είναι επειδή αυτός έχει λεφτά μου να τον κλέψω άλλος που δεν είναι. Δεν είσαι κλέφτης, τέλος, τελείωσε. Δεν... Ακριβώς. Και η τελευταία μας ερώτηση, ρε Αχιλλέα, το 2020 δεν μπορεί κανένας να αμφισβητά μια χρονιά ό,τι να είναι. Φίλε, 2020 ξυπνώ πρωί, δεν ήξερα ότι ήταν να μου συμβεί για να βάλω εμβόλια, για να γίνει εκείνο, μια μποτσί, μια εμβόλια. Μιλάς για το 2021 ή για το 2020 που πέρασε. Περίμενε, έπιασε και το 2020 και το μισό 2021. Ναι. Okay. Ναι. Το λοιπόν, τι έμαθες μέσω από το πράγμα. Αν μιλήσω εγώ προσωπικά, έμαθα να είμαι ευγνώμων για τζιά που έχω. Εντάξει, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Τα πάντα ρε, που λέει η ρίση, τα πάντα αλλάσουσι, δεν υπάρχει στασιμότητα. Και οσιότερο πράγμα είναι στασιμότητα, γιατί τώρα πάω κορονοϊό, τώρα φίλε, εμείς κασπίτι, κατάλαβα πόσο μου αρέσει να εξελίσσω, δεν μπορώ να μην είσαι στάσιμος. Τον το πράγμα είναι καταλά. Και η ευγνωμοσύνη, να είμαι ευγνώμων που είναι η υγεία μας. Που είμαι εντάξει. Φίλε, ξυπνάς το πρωί σου, όχι μεταλλάξεις, όχι πόλεμο μποτσί, όχι πυρκά. Δηλαδή, μείνουμε μια βαβούρα, ας πούμε, η κατάσταση. Εσύ τι έμαθες την τελευταία χρόνια. Έναν απολογισμό, ας πούμε. Έμαθα να είμαι προσαρμοστικός. Το είχα από το στρατό αυτό, γιατί εκεί έπρεπε να είμαστε προσαρμοστικοί στα πάντα. Απλά μου το ξύπνησε πάλι ότι έπρεπε να προσαρμοστώ με τις συνθήκες, όταν κάποιες συνθήκες δεν εξαρτώνται από εσένα. Δηλαδή, δεν μπορώ να ανοίξω την Ελλάδα, μα η Ελλάδα είναι σε lockdown 7 μήνες. Εμείς ήμασταν 7 μήνες σε lockdown. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, ρε φίλε. Τι να κάνω. Άρα, έπρεπε να προσαρμοστώ στις ανάλογες συνθήκες και να μην αφήσω τον εαυτό μου να μην εκπληρώνει τις ανάγκες του, να μην είναι δημιουργικός, να μην είναι παραγωγικός. Γιατί η μοναδική μου. Αυτό που δεν αφήνω τον εαυτό μου, ό,τι και να γίνει, είναι να είναι δημιουργικός παραγωγικός. Δεν γίνεται να τον αφήσω, άρα η προσαρμοστικότητα ήταν η
ικανότητα που έπρεπε να αναπτύξω. Εντάξει, την είχα από παλιά, ρε παιδί μου, δεν είμαι άνθρωπος που... Καταλαβαίνετε, ρε φίλε, όσοι έκαναμε στρατών, καταλαβαίνω ότι... Αλλά την πάτησα ένα κουμπί, γιατί ξέρεις, εγώ μένω και μόνος μου σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, δεν είναι ότι πιο εύκολο, που δεν έχεις κανένα να επικοινωνήσεις. Άρα έπρεπε να προσαρμόσω το πρόγραμμά μου να ζήσω με αυτή την κατάσταση. Εντάξει, δεν είμαι και καθόλου του σπιτιού, όλο ταξιδεύω, είμαι έξω μέχρι αργά κτλ. Άρα έπρεπε να προσαρμοστώ πάλι και θυμήθηκα πράγματα του παρελθόντος, πόρους που είχα χρησιμοποιήσει τότε. Και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει όλους όταν δεν μιλάω για το lockdown, αλλά γενικά όταν αλλάζουν οι συνθήκες, ότι αν δεν είμαστε προσαρμοστικοί θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ στη ζωή μας. Πολλά σημαντικό. Και θα το κλείσουμε με εδώ μου να πω. Είχε μου πει κάποτε ένας, επειδή αθλητής, εγώ άρεσε και μου πάντα αθλητισμός, είμαι στο αθλητισμό, λέει μου, ένας συμπαίχτης, λέει μου, εγώ λέει μου πάω η ώρα και το πρωί, λέει μου, τροχάδι και ώρα και μεσημέρι. Λέω του γιατί, ρε, σε πελώ, λέει μου, γιατί πράγμα, άθω, λέει μου, και στην πυράνη ώρα και μεσημέρι, και στα μέσα νύχτα, ώρα και νύχτα, να κάνω ένα τάπο ότι πρέπει να κάνω τροχάδι, λέει μου. Στην ώρα και μεσημέρι, αλλά τώρα μεγαλώνω, είσαι πολύ δίκιο, ρε φίλε. Είσαι πολύ δίκιο. Λέει μου, βρέσει, ορίζει, εγώ να πάω τροχάδι, λέει. Μεγάλη κουβέντα τότε. Να μπορεί να αντεπεξέλθει κάτω από τι δύο συνθήκε και να κάνει ατάπ στο περιβάλλον. Που το πιο απλό πράγμα. Να πει να πάω τροχάδι, να σου πει να βρέξει, σε βρέσει, ή θα πάω. Γιατί να σου χαλάσει η βρόση το τροχάδι. Σωστό. Μάλιστα, το λοιπόν. Αγγελέα, χάρηκα πάρα πολλά. Πραγματικά, έδωγε πολύ πιο ήταν. Πιστεύω ένα που να το ακούσει να μάθει πολλά πράγματα. Κυρίω σε νεολαία που έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολλά που είσαι μαζί μου, που μιλήσαμε. Και με την πρώτη ευκαιρία, αν έρθει, αν σε βρούμε κανένα φορά στην Κύπρο, να κανονίσουμε και κανένα καφεδάκι. Εννοείται, εννοείται. Στην επόμενη φορά θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Με την υγεία σου, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε σένα το ίδιο, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Να συνεχίζεις να εμπνέεις ανθρώπους στην πρόοδο, στην πληρότητα, στην αγάπη και στα όνειρά τους. Αυτό. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Καλή σου νύχτα.